Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Κάτι πιο ζωηρό. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Θες κάτι πιο αναβαστικό, ξέρω, κάτι να σε φτιάξει. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί ήρθες ανανεωμένος από Σαντορίνη. Όχι, οι ειδικοί λένε. Ναι, οι ειδικοί τι λένε, ειδικοί Κωνσταντίνε. Ειδικοί το πρωί πρέπει να είναι ανάλογοι. Ανάλογοι. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ είμαι ερασιτέχνης. Δεν τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις, Κωνσταντίνε. Αυτά είμαι ερασιτέχνης. Τώρα ετοιμάζω νέο χαλί για τη νέα σεζόν, η οποία το πρόγραμμα ξεκινάει επίσημα την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Έχουμε παρουσίαση νέου προγράμματος στην διεθνή έκθεση. Ποιο? Ο Γιώργος Μπούζος νομίζω ίσως είναι και το σοφάκι μας. Όχι. Κάνει καμιά σκάσια, τι όχι. Τι είπε εδώ το σοφάκι? Νομίζω ότι έχουμε αλλαγή 180 μοιρών. Κοίταξε το σοφάκι. Ναι. Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Έφυγε, κάτσε, μας αγαπάει όμως. Άστα ρε, περίμενε ρε. Ναι. Περίμενε ρε, πάω ξύρε. Για πες τώρα τι θες να πεις για το σοφάκι. Το σοφάκι έφυγε. Ε, καλά έκανε, τι έκανε. Πήγε Αθήνα. Ναι. Ανέβασε μετοχές. Ε, βέβαια. Πήρε τα πάνω της λίγο. Ε, πήρε. Ωραία. Και τι περιμένεις, τζάμπα να στο κάνει? Εγώ λέω τζάμπα θα το κάνει. Γιατί θα το κάνει τζάμπα? Γιατί γουστάρει Μετρόπολης, δεν ξεχνάει το καλό της, το πρώτο μεγάλο βήμα, το έκανε εδώ. Δηλαδή εδώ, ναι. Ας πούμε για παράδειγμα, τη φέρθηκε καλά ο Μπούζος, ας πούμε. Φυσικά, εννοείται. Που ήξερε 4-5 γλώσσες η κοπέλα. Τον έχει αδυναμία τον έχει αδυναμία. Τον έχει αδυναμία, δεν έχει τζάμπα. Βέβαια. Για άλλου αυτέ οι περσόνε. Τι βι περσόνε. Δεν είναι τι βι περσόνε. Κοίταξε. Όταν κάνει εκπομπή με τη Μενεγάκη. Και βγαίνει σε εκπομπή τη Μενεγάκη. Και σε λέει ο Μπούζος, έλα να κάνει την παρουσίαση. Δεν του ζητήσει κανένα χιλιάρικο. Τρελώσει. Τρελό, ρε, ο Μπούζος μπορεί να σε ψήσει να κάνει τον γύρο στη Θεσσαλονίκη 100 φορές και να σου πει για το καλό της πόλης. Άμα είναι μάγκας, άμα είναι μάγκας ο Μπούζος, να την ψήσει να έρθει στο Μούχτη. Εγώ σου λέω θα έρθει. Εγώ σου λέω δεν θα έρθει. Α, να δούμε. Θέμα χρόνου αν δεν έρθει. Ο Μπούζος μπορεί να σε ψήσει, φίλε. Εμένα με πήρε τηλέφωνο χθες η Αλατζά. Σε πήρε. Έψαχνε το τηλέφωνο του Τσουκαλά για να τον βγάλω στην εκπομπή. Του Τσουκαλά. Του Ολυμπιακού. Λέω δεν το έχω. Πού να τον βγάλω στην εκπομπή του κάτω στην Αθήνα, στο μαγκαζίνο με τη Μελένη, τι δουλειά έχει. Όχι, θα βγάλει το μετρωτό και εσένα και εμένα. Εσένα θα σε βγάλει, εσένα σε βγάλει αγόρι. Τελείωνε ρε, κουλιάνε πρωί-πρωί. Έλα καλημέρα αγόρι μου, τι κάνει. Γιατί έρθει τζάμπα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Άκουσε με λίγο τώρα, δε σου ανάποδα. Ακόμα και εσύ που όλα θες επιπληρωμής. Τελείωσε, προφέρει. Όλα θες επιπληρωμής. Ναι. Τι.
Είσαι 40 χρόνια εδώ πέρα, 30 χρόνια εδώ. Φεύγεις, επειδή πας κάπου αλλού στην Αθήνα για κάποιο λόγο, δεν θα κάνουν τηλεόραση. Και σε φωνάζει ο εκάστοτε διευθυντής, ο άνθρωπος σου λέει ρε σήκω σαν είναι, έλα να μας παρουσιάσει. Θα του ζητήσει λεφτά, ρε. Τι είμαι εγώ, ρε, περσόνα είμαι. Γιατί είσαι περσόνος. Άντε, φύγε. Περσόνος είσαι. Εγώ θα έρθω για να δω τους φίλους. Και αυτό που ξέρει, μπορεί στο φάκι να δει τον Γρηγόρη τον φίλο της. Από εδώ η Αθήνα ανεβάζει μπάτζετ, ρε κορόιδο. Ανεβάζει μπάτζετ. Ανεβάζει και τα μυαλά, γιατί το θέμα είναι όταν ανεβάζει μπάτζετ να μην ανεβαίνουν τα μυαλά. Αν πουλά τον εαυτό σωστά, τον πουλά σωστά. Ναι. Τι ναι. Εντάξει, άμα τον πουλάς, τι να σε κάνει. Εντάξει, ναι. Άμα τον πουλάς σωστά, εντάξει, αλλά σου λέω καμιά φορά μπορεί να τον πουλήσεις και μπορεί να πάρεις χρήματα. Πόσες γκόμενες φύγανε κάτω. Ναι. Δεν φύγανε, ας πούμε, ξεκίνησαν από εδώ. Εντάξει, οι γκόμενες είναι για να πάνε κάτω. Φωνάζετε, όταν τις φωνάζετε στις εκδηλώσεις, τζάμπα έρχονται δηλαδή. Ναι. Τι ναι. Τι ναι, ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή όλα λεφτά, σου και καλά. Ναι. Ήρθε εδώ, πήρε. Το ναι, πώς το λέει. Ναι. Προνιάτικο, δεν ναι. Δεν μου λες, μας ξεβράκωσαν και στο μπάσκετ. Λέγαμε για το ποδόσφαιρο δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Στο μπάσκετ έχουμε τον καλύτερο, τον MVP. Χαίρομαι. Θα μας βοηθήσει. Καλά, είμαι σίγουρος τι θα έκλειγες εσύ. Όταν ένας λαός. Πάλι ο λαός θέλει. Γενικά. Ναι. Φτάνει σε ένα επίπεδο. Να χαρεί, να δημιουργήσει ευεξία ψυχική. Ναι. Αν σηκώσει, σηκώσει ο Αλβανός ο Δήμας 100 κιλά στο Αρασέ. Πάλι και να χαρεί. Τώρα πετάς, βάζεις και τις βελώνεις. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Αν ο Αφρικανός ο Ζέκα μαρκάρει καλά. Αφρικανός ο Ζέκα, ναι. Από πού και ως πού. Από πού είναι ο Ζέκα. Πορτογάλος είναι, ρε φίλε. Τι Αφρικανός, δηλαδή. Τον άλλαξε. Πορτογάλος είναι. Αιγύπτη, Πορτογάλη, Αιγύπτη. Ναι. Όταν καταντάει μια εθνική ομάδα να κάνει ένα χαφ Πορτογάλο Έλληνα, καταντάει αηδία να μου σε πιάνει μια αηδία. Γιατί αηδία, ρε Κωνσταντίνε. Όταν μια Ελλάδα ολόκληρη. Μια Ελλάδα ολόκληρη. Ελληνοποιεί τον Ζέκα. Όταν η Γερμανία ολόκληρη που είναι ακόμα μεγαλύτερο μέγεθο κάνει τον οποιοδήποτε Αφρικανό Γερμανό ή τον Τούρκο και δεν ισχύει για του Γερμανού. Τα παίρνουν όμω. Τι παίρνουν αυτά. Τα παίρνουν πρωταθλήματα και δεν τα παίρνουν. Σιγά έχουν εντάξει Γερμανία. Όταν πήρε το 2004 είχε μισή ελληνοποίηση. Κανένα δεν είχα. Είχε από την Καβάλα τον Ζαγοράκη. Αλλά πάλι βρήκατε τρόπου να μειώσετε την επιτυχία. Πάλι λέγατε μα το έδωσαν με το Euro, με το. Ταράς, ναι. Ο προπονηταράς το 5-3-2 του και άστα τα αλλά ξεφωνίζατε ποδόσφαιρο, δεν πες μου λες και είμαστε στη Βραζιλία, Αργεντινή. Δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτοί εδώ οι κατσιπαναγίδες και αυτοί που θέλουν να βλέπουν μπάλα 4-4-2 τον πάω και να χάνει 3-2 από την ξένη, αυτή είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία λέμε ειδική περίπτωση. Με ρωτάνε ποιον έφερε στο λαϊκό δικαστήριο έκλειψη για έκλειψη. Έπληξη. Έπληξη. Τι έπληξη, μεταγραφή. Ναι, ποιον. Τον Ασλαμά. Το Μάριο το φιλαράκι, στηρίζει Μάριο, μ' αρέσει ρε φίλε. Έχει μπει για τα καλά σου καλούς ο Μάριος και το στηρίζει το φίλο μας, έτσι. Ο Μάριος το συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί ο Μάριος είναι ένα ταλέντο το οποίο δεν παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει. Ναι. Όχι επειδή, είναι Ηρακλειδέας, όχι επειδή δεν είναι παοξής, όχι επειδή ξέρω εγώ είναι ερετικός, όχι επειδή του αρέσουν οι φτέρνες και τα δάχτυλα, τα πόδια των γυναικών, όχι γιατί ξέρω εγώ του αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες σε ηλικία, όχι γιατί είναι ιδιαίτερος. Εντάξει. Εγώ λοιπόν. Αγαπάμε Μάριο. Δεν ξέρω, αγαπάμε Μάριο. Εγώ τον έχω συμπάθεια. Παρότι προκαλεί τον ΠΑΟΚ διαρκώς. Επειδή το ξέρω πώς και τι. Αν αγαπάς Μάριο, τον παίρνει στο Μετρόπολη τώρα. Εγώ θα τον πάρω, Κωνσταντίνε, ποιο είμαι. Με λες εσύ τώρα. Όχι, εγώ μιλάω προσωπικά. Τον πήρα εγώ στην Μαρμίτα. Καλά, ξεκίνησε. Αφού τον πήρε μια χαρά. Τον πληρώνει αυτό. Εγώ τον πήρα. Ρωτούσα κάποιον ποιο θα φέρει. Πληρώνει ο. Ο Χατζή. Ο Χατζή. Άρα τον πήρε εσύ, αλλά άλλο πληρώνει. Ναι, αλλά θα του φέρει τα λεφτά. Να λούπο πω, κάνει μαγκές, Ναι, αλλά του φέρνει τα λεφτά. Τα φέρνει. Άντε, ξεπνήστε, παιδιά, μπείτε επιτέλους μέσα. Κάποιοι εδώ έχουν συμπάθειες, αντιπάθειες σε κάποιους. Παιδιά, δεν είναι χρειάζεται. Διαβάζετε τα όλα. Εδώ τα ακούγονται όλα. Λέω, εγώ δεν ήθελα να φέρει τον Καστοριανό, λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Λέει, ήθελε... πες το λέει. Ναι. Ο Νικόλα, από ό,τι έχω μάθει, δεν θέλει να ασχοληθεί. Έτσι δεν είναι. Ο Νικόλα είναι σαν τι γκόμενε. Α, θα ξυπνήσει με θυμό. Και σε 10 μέρες θα αλλάξει η ψυχολογία του. Είναι κάνει κολοτούμπες, μελισανίζει δηλαδή. Η ψυχή του κάνει. Η ψυχή τουρλού. Του, όχι ο χαρακτήρας. Η ψυχή του. Η ψυχή του κάνει άλματα. Άλματα. Από τον και κολοτούμπες. Φερέ... Ναι, αυτό το παθαίνουν οι γυναίκες. Σε ποια περίοδο, μηνόπαυση. Μια είναι καλά, μια δεν είναι. Πηγαίνουν από τα μπαλκόνια, κάνουν λάθη. Καλά, μην πηδάνε από τα μπαλκόνια, μια χαρά. Τι να κάνω, πηδάνε από τα μπαλκόνια. Είναι από το πατάρι τουλάχιστον προ τα κάτω. Μην πηδάνε τα μπαλκόνια, εδώ, από την καρέκλα να πηδήξουν κάτω. Όσοι έχουν γυναίκες 45 με 55 χρονών, σφίξανε. Μην πάνε στον 4ο-5ο όροφο. Σωστά, χαμηλά κάτω, ισόγειο. Ισόγειο, ανώγειο. Ανώγειο, εκεί, υπόγειο και δεν συμμαζεύεται. Γελά, ψάρεσε. Αλλά. Λοιπόν, πάει και το μπάσκετ γιατί έχουμε και εκεί. Μια πολιτική που διατηρείται και κρατιέται πολλά χρόνια με τον. Τη Μούμια, πόσο λένε, Βασιλακόπουλο. Σουλίνα, όχι Μούμια. Και Μούμια είναι, έχει δύο παρατσούκλια. Αν μπει στο wiki του, θα δει Σουλίνας, Μούμια. Και βάλτε το δικό σου. 40 χρόνια έχει εκεί. Βάλτε το δικό σου. Δεν θέλω να βάλω κανένα δικό σου. Σωσία του Νέτο. Το Γαλατσόπουλο βάλτε. Γαλατσόπουλο είναι πρόεδρο του ΕΣΑΚΙ. Εδώ τώρα μιλάμε για πρόεδρο Ομοσπονδία. Βάλτε τον εκεί. Έχετε δύναμη.
Ποιοι είναι ο λαός. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ μπασχετικά. Εδώ με διοικείς πρωτοδικείου είμαστε, ψάχνουμε να βρούμε παίχτες. Τι να σε κάνω τώρα, Βασιλακόπουλος φταίει τώρα που έχασε. 100%. Γιατί φταίει. 100%. Γιατί. Γιατί εφόσον ρε φίλε έχεις αυτούς τους παιχταράδες, πάρε και έναν άλλο προπονητή καλό. Εγώ δεν θα ρίξω βάρος στο Σκουρτόπουλο. Ξένο. Ξένο. Ποιο ξένο. Τον Πιτίνο. Ο Πιτίνο. Ναι, χώστα και πάρε ρε φίλε. Άρα ήταν θέμα προπονητού. Φυσικά ήταν και θέμα προπονητού. Ναι, γιατί έχεις τα εργαλεία να δώσεις γκάζι να πας 300 και εσύ επειδή δεν ξέρεις να βάλεις έχει ταχύτητα μένει στα 210. Άρα μεγάλο ταλέντο εθνική ομάδα. Έχει, έχει πρόσπεκτ, έχει, έχει προπτικές, έχει. Άρα θέμα προπονητή και φταίει ο Βασιλακόπουλος. Αυτό λέμε εμείς εδώ. Ναι, γιατί αυτός που επιλέγει είναι ο Βασιλακόπουλος. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει χατηράκια, είναι Παναθηναϊκός φόλα, κάνει μόνο τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού. Ό,τι έχουμε δηλαδή στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια για τον Ολυμπιακό, έχουμε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Εγώ είμαι κομπάρσο στο μπάσκετ, φίλε. Από τη στιγμή που δεν έχω να, με το ζόρι έχω να βάλω ένα ποτήρι νερό να πιω για να επιβιώσω. Δεν πειράζει. Είμαι κομπάρσο στο μπάσκετ. Άμα σε δώσει ένα ποτήρι νερό τζάμπα, ναι. Αντί να το δώσει στην ομάδα, θα το πιεις εσύ. Στο μπάσκετ το νερό. Ποιο είναι, εγώ προσωπικά λες. Δεν μιλάω για σένα. Ναι. Μεταφορικά μιλάω. Μεταφορικά, εντάξει, οκ. Okay, δηλαδή, αλλά... πες ότι εγώ ας πούμε είμαι καλός άνθρωπος, ξέρω εγώ, και τους λέω πάρτε 10 εκατομμύρια. Να πάρετε 5 παίκτες. Κατάλαβα τώρα που το πας, ναι. Άμα τα εκατομμύρια τα πάρουν για τους παίκτες, μπράβο. Εγώ λέω δεν τα πάνε για τους παίκτες. Ναι. Οπότε κομπάρση εκεί είστε, αλλά είστε και κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω. Άμα είσαι κομπάρσος και είσαι και δεν έχεις να φας, δεν κάνεις, σκέφτεσαι και λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το παίζετε τίμη, αλλά μόλις δείτε χρήμα να πούμε, ορμάτε σαν το σαργάνι. Αυτό γίνεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, γίνεται παντού. Α, αλλά ναι, γιατί είπες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς περνιόμαστε για εξηγιαντές, περνιόμαστε για τίμη, Μακεδόνες, φιλόξ. Μα τη φόρεσαν για αυτή την ταμπέλα, εγώ δεν την αποδέχομαι. Άρα είμαστε όλοι ίδιοι. Φυσικά είμαστε όλοι ίδιοι. Σωστά. Παντού και πάντα, σε όλο τον πλανήτη είμαστε ίδιοι. Είμαστε όλοι ίδιοι. Όπου και αν πας και τους τάξεις μαρμίτα, θα κάνουν, θα βγάλουν τις γλώσσες απ' έξω. Άρα δίκιο έχω σαν μαρμίτα, εγώ σαν εκπομπή. 100% αυτό. Διαχρονική εκπομπή. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, εδώ, εδώ μπάσκετ, είμαι μαζί σου. Θα πατώσουμε, άστο μπάσκετ, πάμε αλλού. Εντάξει, απλά επειδή αποκλειστήκαμε χθες, είχαμε πολλές ελπίδες τέλος πάντων να κάνουμε κάτι καλό. Ξεφωνίζουμε το ποδόσφαιρο. Δεν έχει και μεγάλη ακροαματικότητα το μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν τραβάει. Δεν τραβάει και πολύ. Άλλα είναι τα αθλήματα που δίνουν τα συναισθήματα ή σε υψηλό επίπεδο. Το μπάσκετ δίνει συναισθήματα, ρε φίλε. Χθες εδώ γινόταν χαμό. Για κάτι χαζούς. Γιατί χάθηκα τον Βλαχόπουλο, δηλαδή το φιλαράκι μας εδώ που ούλιαζε, φώναζε. Ούλιαζε, φώναζε. Παθιαζόταν για να τον ακούνε οι άλλοι ότι φωνάζει. Παρθενάκης εδώ, Πετρωτός, όλοι ήταν συντζήτητα. Εσύ δεν το είδες. Όχι. Άμα βγάλεις τον Παρθενάκη και τον Βλαχόπουλο έξω σε ένα μπαρ και οι δυο δεν είναι κούκλοι. Κούκλοι. Ωραίοι άντρες. Παρθενάκης. Μετά. Βλαχόπουλος. Τι ωραία. Να χάσει λίγα τι ωραία. Ρε, ωραία. Μαλώσε, πάσω, με έχει μαλώσει με την ομορφιά ο άλλος. Άσε ρε τώρα. Κούκλο τον έκανε τον Βλαχόπουλο. Πώς τι σε έπιασε. Ένα μια εβδομάδα στα μπαρ κόμμα να διασταυρώσουμε. Ναι. Τι ναι. Είναι ακίνδυνη. Είναι κρύ ακίνδυνη. Ακίνδυνη. Αρχίζει να σου λένε για τα pick and pop, για τα pick and roll, για τα isolation. Ρε κόμμα να διασταυρώσουμε τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Καλά, εντάξει, οκ. Μια εβδομάδα γίνεται στα μπαρ. Θα βάλουν τον ιδιοκτήτη να τον γνωρίσει σερβιτόρα μόνο του δεν πάνε. Λες τον Βλαχόπουλο τώρα και, το, λοιπόν, και τον άλλο τον ψηλό. Επικοινωνία χωρίς όρια προσφέρει φίλες και φίλοι Wind με τα νέα συνδυαστικά Wind One προγράμματα κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης. Νέοι και φυστάμενοι συνδρομητές των Wind One προγραμμάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν απεριόριστα data, μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, ασύγκριτη εμπειρία διασκέδασης και πολλά ακόμα προνόμια. Λοιπόν, έχουμε αναρτήσει δύο κορασίδες. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Νίκο που έχει τον Μπόκα. Το φίλο σου τον Νίκο, το πιο Μπόκα, Μπόκα Τζούνιος, τι έχει. Έχει ένα μπαρ ωραίο. Τι έκανες με αυτόν τον Νίκο. Θα τον σκότωνα. Άκουσε. Α, αυτά πέσανε Κωνσταντίνε. Θα τον σκότωνα. Μόνο ήσουν να έχεις παρέα. Όχι, με τον Τερεπέγλου το φίλο μου να πεις κανένα. Πήγα να βγάλω κάτι check-up να πούμε κάτω στην παραλία και έβγαλα κάτι αλάρμ και έκανα μια απότομη κίνηση. Εσύ. Ήρθα από πίσω το παλικάρι, ναι. Ευτυχώς είχε γεράντα να κλασικά νεαρός. Έκανες δηλαδή λαλακή από ό,τι κατάλαβα. Τι του λέω. Τι του είπες. Κατεβαίνω κάτω, του λέω. Δώσ' μου δύο γλωθιές, του λέω. Α, εσύ τον είπες. Λέει γιατί ρε. Γιατί κατάλαβες έκανες εσύ το φάουλ. Μ' αρέσει ρε Κωνσταντίνε. Είσαι μ' αρέσει, τρελαίνω. Κανονικά πρέπει να με δώσεις δύο γλωθιές. Και επειδή είσαι και γερός, λέω κάθομαι και τις τρώω. Λέει δεν γίνεται, λέει. Είμαι ακροατής. Είσαι φαν. Μα αυτά είναι τα καλά. Γλίτες και μπουκέτα. Θα έχεις αριστερό και δεξί τώρα μαύρο. Και ναι, κανονικά λέω πρέπει να με βαρέσει γλωθιά. Ναι. Γιατί λέω σε. Χτύπησες πολύ, τι. Δεν το χτύπησα. Έκανα ένα ελιγμό λίγο επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Όχι όμως αλήτικο, πήγα να παρκάρω. Εντάξει. Και εντάξει. Διακρίνω. Ο Νίκος από τον Μπόκα, Μπόκα, Τζούνιο. Μπόκα, Μπόκα, Μπόκα. Τι είσαι και καφεδάκι μετά. Με μασκάλες. Μασκάλες. Θα πάμε. Θα πάμε. Θα πάμε στον Μπόκα κάτω να κάνουμε. Εμείς τα παιδιά που αγαπάμε τα κάνουμε και κούτα διαφήμιση έτσι. Αλλά αντιλήφθηκα ότι στα αντανακλαστικά, όπως τα λένε αυτά. Όπα, έχεις πέσει. Λέω ότι. Όπα, να τα Κωνσταντίνε. Λέω ένιωστα κουρασμένο, λέω γέρασα, λέω. Οπα. Έκανα βλακεία με τα μάξι για πρώτη φορά. Που θα φτερά. Εσύ δεν κάνει βλακεία, πα σιγά σιγά. Σιγά πήγαινα πάλι. Ήρεμα, έχασα την αίσθηση του χώρου.
Καλά, αυτό μπορεί να είναι και από θέμα αφηρημάδα ή κούραση. Κούραση, κουρασμένο. Μα αφού θε να πα Σαντορίνη. Θε να πα εκεί. Να πει κρασιά, να κάνει να ράσει. Παρακαλώ, δεν βγει μια φωτογραφία. Μια κινεζούλα. Μια κινεζούλα ήθελα φωτογραφία να βγει. Δεν υπάρχει όμορφη Κινέζα. Δεν είπα να βγει με μοντέλο Κινέζα. Δεν υπάρχει όμορφη Κινέζα. Ναι, δεν υπάρχει. Το ξέρω. Εγώ πήγα σε ένα μαγαζί και τρώγα ένα καλό πρωινό. Ναι, πληρώνει Κινέζα. Πάντα πληρώνει. Όχι, όχι, ενώ δεν ήταν στο ξενοδοχείο. Α, ήταν έξω, ναι, αυτό λέω. Ναι. Και την πιάνω κουβέντα μέσω ενός σερβιτόρου. Την Κινέζα. Ήξερα. Πώς εννοούσα, σαν Κινέζικα ή Αγγλικά. Ξέρω Ιαπωνέζικα, ήξερα. Α, για πε κάνα και Κινέζικα. Τον κύριο Σαββίδη, λέει, πρώτα τον ξέρει. Ποιον. Λέω. Ιαπωνέζα. Για την Κινέζα. Ναι, ναι. Πιο πιθανό να ξέρει τον κύριο Καρπίδη. Α, κουρδό, λέει, δεν ξέρω, Σαββίδη. Το Καρπίδη δεν τον ξέρει. Α, τσαό, ναι, ναι. Με είχε κεράσει, λέει, μετά από μια ληστεία που του κάνανε, λέει. Ναι, ναι, ναι. Μου έκανε, λέει, εντύπωση. Ναι. Είναι τόσο ευγενικό άνθρωπο. Που μετά που του κλέψαν 240 χιλιάρικα. Πήγε εκεί η Σαντορίνη και τι καινούσε όλου. Σε δύο μέρε λέει μα κέρασε εδώ. Αλλά! Λέω περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Αλλά, large είναι ο Κάρι, τι νόμιζε. Δεν ξέρω τι συμπεριφορέ είναι αυτέ. Ναι, είναι πολύ large, αλλά. Και να σε κλέψουνε, αλλά του κεράσει κιόλα. Φίλε, μα είσαι large, είσαι πάντα large. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Αλλά προπονητή ακόμα ο Άρης δεν πήρε. Και τι, και πάρει, δεν πάρει, στα play out θα είναι. Προπονητή, play out. Κάτσε, ρε, κάτσε, κάτσε, χαλάρο τώρα πήρε φόρα, ήρθε από τη Σαντορίνη αέρα. Παραθηναϊκό δεν παίρνει. Τι πάνε να κοδεύει τώρα την Κυριακή. Τώρα, δεν μπορεί να το εξηγεί ο Ιωνός, ναι. Γιατί θα πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε μια αγωνιστική. Ναι. Γιατί έχουμε θέματα και για τον Πάο. Ξεκινάνε και πολλά θέματα και Ευρώπες και Ελλάδες κτλ. Καλά, Ευρώπη δεν έχουμε εμείς. Αυτό είναι το χαλί μας από κάτω. Αλλά όχι αυτή η βερζιόν όμως. Την έχω δώσει την άλλη. Λέγε για τον Άρη, ναι. Μια και τον έπιασε λοιπόν, στο στόμα. Τον Άρη, τον έπιασε στο στόμα μου. Ναι. Τι. Έχει 10 μέρες να υπάρχει προπονητή. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, 1 Σεπτεμβρίου. Έχουμε 10 σήμερα. 10 μέρες ψάχνουμε τον προπονητή. Σε τι έπαθε ο Άρης. Τι έπαθε. Έχεις φάει χιλόπιτα από χοντρή. Όχι, γιατί δεν προσέγγιζα χοντρές. Δεν, είναι το φετίχ μου, δεν μπορώ ρε παιδί. Αν φας χιλόπιτα από χοντρή που είχε σπηριά, έχεις φάει. Όχι, αφού δεν πήγα σε χοντρή, πώς θα πάω και στα σπηριά, δεν προχώρησα παρακάτω. Ο Άρης είναι σαν να έφαγε χιλόπιτα άντρας. Ναι, καλός άντρας. Κανονικός, νορμάλ. Προς το μέτριο. Μέτριος, βγαίνει στο μπαράκι, άμα του κάτσει, του κάτσε. Ναι, δεν έχει μεγάλο μπόι, δεν έχει μεγάλη εφράδια. Λεφτά έχει ρε, άστα τα υπόλοιπα. Έχει λεφτά αλλά χρωστάει και όλα στις τράπεζες. Ναι. Είναι αφιταλαντευόμενο. Έχει καλό αμάξι αλλά είναι παλιό. Αυτό είναι ο Άρης. Εντάξει, άμα του κάτσει καμία λοιπόν πάει στη χοντρή. Πάει στη χοντρή και του λέει χοντρή ευχαριστώ πολύ, ευγενικά δεν θέλω. Δεν θέλω. Και του είπε Κύπριος προπονητής του Άρη δεν θέλω. Κύπριος του είπε δεν θέλω. Ναι, τώρα Κύπριος προπονητής. Τι είναι αποκάλυψη τώρα δίνεις δηλαδή. Δεν είναι αποκάλυψη. Και του λέει ο Ζουνίδης εκεί το κεφάλι σαν σαχίτα. Εγώ θα παρεμένω αλλά χλίλη. Του λέει και ο Ζουνίδης δεν θέλω. Ναι, αλλά χλί. Ο Δέλας το σκέφτεται. Που ας πούμε θα έπρεπε να τρέξει με βολίδα. Και αυτός περιμένει αλαχλή. Θέλω να πάνε αραβίδες, να πάνε πετρελοπηγές ρε φίλε. Από μπάλα λίγα πράγματα στην προπονητική. Ας ναι, αλλά έχουν περάσει, ξαναλέω, 10 ολόκληρες ρημάδες μέρες. Ο Άρης παίζει πάντα εκεί. Δεν τους θέλει ο Θεός και ο Διάβολος. Δεν μπορεί να βρουν προπονητή. Έλα, δεν μπορεί να βρουν προπονητή. Θα μείνει με το Τερζή να πούμε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Άρης πάει για κυβικά παραπάνω από αυτά που του αρμόζουν. Ποια είναι τα κυβικά αυτά. Τα οικονομικά. Ποια, τι οικονομικά είναι. Καταρχήν είναι ανόητος ο Χαριστέας. Που είναι και στην Ισπανία πάνω φέρνει τον Κούτιλε. Είναι ανόητος ο Χαριστέας. Εντάξει, καλά καθόταν τόσο καιρό στα social media και βγαίνουν φωτογραφίες. Είναι ανόητος ποδοσφαιρικά εννοώ ο Χαριστέας. Ναι. Και είναι ευκαιρία να χαλάσει το όνομά του εμπλεκόμενος τώρα με τον Άρη. Oh, μια χαρά το έχει φτιάξει το όνομά του. Ευκαιρία το χαλάσει. Παραπάνει προπονητές που δεν είναι προπονητές, είναι παίκτες κτλ. Άρα λοιπόν, σαν τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας είναι κουτουλούφος. Δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρει. Θα με στείλει εμένα κουτουλούφος. Τώρα ο πρόεδρος και θα μου πει: θέλω προπονητή. Θα σου πάρω ένα κανονικό προπονητή. Τι θα έπαιρνε. Το πογέτη θα τον έπαιρνε. Λεφτά έχεις, φίλε, αυτό σε λέω τώρα. Αυτό σε λέω, ο Πογέτ ζήτησε 1 εκατομμύριο ευρώ την ΑΕΚ. Τι πού θα μην τα δώσει ο Άρης. Δεν μπορεί το Πογέτ. 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν μπορεί. Θα πάρει ένα σαν τον Πρόπιερ τότε. Προπονητή κανονικό. Πρόπιερ κανονικό. Τον Πρόπιερ. Ναι. Θα πάρει τον Ιέρο και τον άλλον οι οποίοι δεν έχουν προπονήσει ούτε την ομάδα του Πογέτ. Είναι ονόματα ολκής, ναι. Ποδοσφαιρικά, αλλά είναι μυρωδιάδες. Τα καλά του Μαζίνιο. Τα καλά του Μαζίνιο στον Άρη. Είναι μεγάλη παιχτάρα αλλά από προπονητική δεν ξέρει. Βάλε τελεία. Α σε ρε Χαριστέα. Βάλε άνω τελεία. Βρέα σε ρε Χαριστέα που έχει η Ισπανία με τον κούρτι που τρώνε πρωινό τώρα. Λοιπόν, να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής, φίλες και φίλοι. Είναι βεβαίως ο Γιώργος Θεοφάνους, ο άνθρωπος που ό,τι επιτυχία γράφει γίνεται χρυσή. Ρέμος, Βέρτη, Τερζή, Σεδωρίδου. Ατελείωτη λίστα. Όσοι αγαπάτε λαϊκά τραγούδια, να πάτε να το δείτε στο θέατρο Βεργίνα. Ξεκινάει παραστάσεις 13 Σεπτεμβρίου και θα είναι εκεί για 5 παραστάσεις. Μαζί του θα είναι και η Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαελίδης, Δημήτρα Ασταθοπούλου. Όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια, publicticketservices.gr. 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους στο Βεργίνα Θέατρο. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ πλέον για Άρη ΠΑΟΚ, Ηρακλή που κινείται και εκεί ποδοσφαιρικά.
Ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volt On τώρα, μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volt On για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Θανάση Καζαμπάκα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε δεύτερο ημίωρο, αρχίσαμε να ψηλαφίζουμε λίγο σιγά σιγά τα ρεπορτάζ των ομάδων μας. Είχαμε σταθεί στον Άρη Κωνσταντίνο που έχει 10 μέρες ψάχνει προπονητή. Ο Άρης είναι σαν τον άντρα, τον Μέτριο, Μέτρος, που τρώει από τη χοντρή του ταμείου. Γιατί του φαγωθήσαμε σούπερ με τις χοντρές? Χιλόπιτα. Χιλόπιτα. Οι χοντρές δεν πας ρίξει χιλόπιτα. Αν φας χιλόπιτα από όμως, φίλε, θα πας στη διαδερφή. Όμως είναι κατσαχπίνες χοντρές. Τελείωνε. Αλλά, τελείωνε. Αλλά κατσαχπίνες που τις μοιράζουν έτσι σε κάτι μέτρους που δεν έχουν αυτοπεποίθηση και ψυχολογία. Να δεις καλά που τις μοιράζουν. Εγώ τους δίνω εντολή. Εντολή ποιους, τους Μέτριους? Τους Μέτριους. Α, όχι τον Άρη. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει προπονητή τώρα ο Άρης από την Κύπρο. Είναι προσβολή, ρε. Ποια είναι η Κύπρος? Πού το μάθες αυτό, ρε Παγάτσα? 40 χρόνια την έχουν οι Τούρκοι. Ρε Παγάτσα, υπό την κατοχή τους, να πούμε τη μισή. Ναι, αλλά στη βαθμολογία στο ranking είναι πάνω από εμάς. Τώρα σπεράσαμε. Πρώτη και να είναι Κύπρος, είναι Κύπριος. Έχεις δει κανένα Κύπριο προπονητή πουθενά? Κύπριο, ε. Ο Πατζιάρας είναι. Τον έχει ο Μακεδονικός εκεί με τον Ανδρώνη. Θα πιάσει Νοέμβριος, θα κάνει μια ισοπαλία. Του πει φύγε, φέρει τον Μπίλι πίσω. Πάλι ο Μπίλις. Θα το διώξει τον Μπίλι. Ποιος θα έρθει μετά? Θα πάρει, ξέρω εγώ, μετά τον. Τον Τζίλι. Ξέρω εγώ, τον Πρόσφυγα. Α, τον Πρόσφυγα. Μετά θα φύγει ο Πρόσφυγας, θα έρθει. Τι Κύπριος προπονητής. Εγώ περιμένω από τον Παζιαρά να κάνει άνοδο. 10 χρόνια ο Παζιαρά στην Γάμα Εθνική. 30 χρόνια μετά 40 πει. Α, κάνει μια άνοδο. Πάνε στη Β' Α. Καλός προπονητής. Έχει κανένα Κύπριο προπονητή είναι να προοδεύει. Καλημέρα, έφαγε Καψούρα. Εκεί. Ω, δεν είναι, έφαγε, δεν ξέρω. Έφαγε Άρης χιλόπιτα από Κύπρο προπονητή. Ποιον? Και δεν πήγανε. Ποιον? Δεν τον θυμάμαι ούτε τη μάνα του, τον ξέρει στην πολυκατοικία. Που μένει και στην Κύπρο. Ναι, ναι. Τον έψαχνε ο διαχειριστής. Λέει κάποιο δεν πήρε στα κοινόχρηστα. Ποιο είναι αυτό? Δεν τον ξέραμε. Πήγε από εδώ πέρα. Να μην λες, έφαγε σάλτα από τον Κύπρο που δεν τον ξέρει ούτε διαχειριστής. Δεν τον Μαρίνο να είχαμε να λέγαμε. Κύπριος προπονητής. Βρε, ναι, όχι, okay, ξέρω. Χοντρή με σπηριά. Και άσθμα έχει. Και άσθμα. Και έχει αυτά τα σουλινάκια που με το οξυγόνο. Ναι, ναι. Μόλι κάνει σεξ, παίρνει και από το οξυγόνο. Αλλά. Και έφαγε χιλόπιτα από τέτοιον άνθρωπο. Και τώρα όμω πάει να φέρει τον Κούτι εδώ. Ποιο Κούτι θα φέρει και τον Κούτι, ρε. Ο Κούτι. Ναι, ο Κούτι. Γιατί σήμερα έχουμε ραντεβού. Πάλι λάθο είναι ο Χαριστέα. Ναι. Χαριστέα είναι τη βιτρίνα, θα σου το πω εγώ. Λεζάντα δηλαδή. Λεζαντέ είναι. Λεζαντιάρη. Δεν είναι. Είναι ωραίος άντρας, έχει ωραίο παρουσιαστικό. Μάλιστα. Έχει ωραία παρουσίαση στο ευρωπαϊκό. Μετράει. Καλώς μετράει. Βέβαια, μετράει, μετράει. Ουσιαστικός πρέπει να είσαι στη δουλειά σου. Πάει τώρα να φέρει τον. Πώς το λένε τον άλλον, τον Μπούκι και τον. Ποιο Μπούκι, ρε. Ποιο Μπούκι, ρε. Πώς του λένε αυτούς, ρε. Τον Ιέρο, πάει τον Ιέρο. Και τον Κούτι. Πού δούλεψε ο Κούτι και ο Ιέρο? Δούλεψαν, αλλά όπου δούλεψαν να πέτυχαν σε ομάδες. Α, πάρω το του σταμπάει να φέρω στον Άρη. Και σήμερα λέει θα προσπαθήσει. Και του λέει ο Δέλας. Τώρα, ο Δέλας λέει όχι και ο Ζουνίδης με εκεί το κεφάλι. Πάνε για πετρελοπηγή σαν... αυτή. Ποια πετρελοπηγή? Πάνε για Σαουδική Αραβία. Ξέρεις άμα πάει στη Σαουδική Αραβία ο Ζουνίδης με τον Οδέλα. Θα τους ξέρεις πως θα φύγουνε. Πώς? Στις καμήλες απάνω. Ναι. Θα είναι όπως έβγε ο Δόνης εδώ με τον Καρσία που μάλωσε, που τον έβαλε ο Νίκος από τα Γιαννιτσά στο αυτοκίνητο και τον κλείδωσε. Μέσα? Ναι, εγώ τον γλίτωσα τον Δόνη. Εσύ? Πήγε ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Τι μαθαίνουμε σήμερα? Πήγε με τα μάξι εκεί του. Τι μαθαίνουμε σήμερα? Της εταιρείας λαδιών που πουλάει τα λάδια. Και έβαλε τον Δόνη μέσα στο τάξι. Έβαλε τον Δόνη, το Δόνη και τον φυγάδευσε. Ένα το χελιδόνι λοιπόν. Ναι. Άμα πάει ο Δέλας, άμα πάει ο Δέλας με τον Ζουνίδη στην Αναπιά. Ναι, ναι. Ξέρεις πως θα φύγουνε? Δεμένοι. Δεμένοι σε άσπρο σεντόνι πάνω στις καμήλες θα λένε τι έχει μέσα, θα ρωτάνε. Χαρούπια έχει, θα λένε. Χαρούπια. Χαρούπια έχει. Και θα είναι ο Δέλας μέσα και θα είναι πόπολε μεγάλο το φορτίο. 2 μέτρα άντρας ο Δέλας. Άντε πάμε παρακάτω. Τι χωρίζει λοιπόν τον Άρη με τον Κούτι και πόσο Χαριστέας σήμερα θα προσπαθήσει να κάψει τις τελευταίες επιφυλάξεις του Ισπανού? Έχει επιφυλάξει για το project. Χαριστέας είναι μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρό μας. Τεράστια. Ναι. Τεράστια ιστορία. Σαν τεχνικός διευθυντής, σπάρει κανένα μπουζούκι. Να παίζει εκεί με τους σουπεράδες εκεί πέρα κανένα λαϊκό. Άστο τώρα. Ο Χαριστέας είναι της βιτρίνας. Λοιπόν, μένουμε στα του Άρη. Είναι, εκεί όπου είναι, ο Καρυπίδης... είναι Λεζαντιάρης. Είπαμε, τα είπαμε. Δε, ο Χαριστέας. Είπαμε. Άντε. Ο Καρυπίδης προσπαθεί να τον πάρει τον Ιντέγε. Προσπαθεί να τον φτιάξει τη διάθεση, να τον κάνει για να βάλει κανένα γκολ. Γιατί ο Ιντέγε είναι μέσα στη φάση. Για να σου δώσει από την προκαταβολή κανένα φράγκο παραπάνω που φτιάξει τη διάθεση. Αυτό νομίζω πήρε αρκετά κατευθείαν. Α σου πάρει και κανένα γυμναστή, όχι του Βαρδάκη. Του Βαρδάκη το όχι. Ο Ιντέγε μια χαρά είναι, φίλε. Τον γκολ δεν έχει. Θα του κάνει. Θα του κάνει sprint, έκρηξη,
θα τον δέσει με τα λουριά να φέρει. Με τα λουριά τον δένει. Να, τι δεν κάνετε. Τον δένει, τον δένει. Αυτός ο Ιντέγε κάνει ό,τι προπόνηση κάνει άλλη ομάδα. Κάνει και αυτός. Ό,τι κάνουν, όλοι κάνουν και αυτός. Φεύγει από την προπόνηση. Ο Ιντέγε ξέρει τι θέλει. Να τον βάλω εγώ στα λουριά, να τον κρατάμε δυο γομάρια, να πούμε τρία. Και εγώ τέσσερις, από πίσω ο πιο αδύνατος. Ρεαλιστή σκυλή πήρατε, ρε φίλε, υπέροχος. Να τον κάνει έκρηξη. Να τον κάνει, έκρηξη, α, έκρηξη, να τον κάνει λίγα βάρη εκρηκτικά, να τον κάνει ταχύτητες, να του κάνει άλματα, να του κάνει τέτοια προπόνηση. Ο Ιντέγε κάνει τέτοια προπόνηση. Θα φτιάξει ο Ιντέγε. Όσο θα βγάλω μαλλιά εγώ, θα φτιάξει ο Ιντέγε. Έτσι θα φτιάξει ο Ιντέγε. Τον αδικείς. Άντε ρε φίλε. Τον αδικείς. Τον αδικείς τον Ιντέγε. Τον αδικείς. Λοιπόν. Ο άλλος έκανε ένα γκολ ο Βέλιος. Ο Ιντέγε σε... Τι, γκολάρα έκανε. Ευτυχώς γλίτωσε στο Σαντορίνη και Μύκονο και δεν σημαίνει. Τέτοιο γκολ ποιος σέντερ φορ βάζει ρε. Πες μου ποιος μπορεί να βάλει τέτοιο γκολ. Τριπλάρι τον σέντερ μπακ. Ρε τέτοιο γκολ ανάποδο ψαλίδι. Μπορεί να βάλει τέτοιο γκολ ο Ιντέγε. Ποιος. Ο Ιντέγε μπορεί να βάλει τέτοιο γκολ. Άμα τρελαθεί ξέρω εγώ. Τι άμα τρελαθεί τώρα. Πάει στην τρίπλα. Έχει ταχύτητα. Θα την αποφύσει, είναι... θα βρει ροή, είπαμε. Σιγά σιγά βαρύ κορμί. Σε αντεπίθεση φεύγει στα 30 μέτρα. Θα φύγει σε αντεπίθεση. Α, θα φύγει και σε αντεπίθεση. Είναι σιγά σιγά τώρα έκανε ανεβαίνει. Τον κολοβέλιο στο. Γκολάρα έκανε. Προσκυνάμε. Βέβαια, μακάρι όλη φορά να βλέπουμε σταυροκοπιέμενε τέτοια γκολ. Αλλά το Βέλιο τον θέλω πιο εκρηκτικό κι αυτό. Ξέρεις κάτι τι με μετά χρύνει. Τον Οκτώβριο, α παίξει μία με τον Μπάουκ έτσι πω έτσι. Εμένα η ανέκρηκτη. Η ανέκρηκτη. Η αργή. Η αργή. Ναι, που δεν στροφάρουν. Στον δρόμο, στο ναι. Γήπεδο, στη δουλειά. Δεν στροφάρει, δεν κάνει. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν τάξ, μπορώ, τι δεν μπορώ. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ. Πάμε, γιατί ο Άρης είπαν, περιμένει εδώ και 10 μέρες πρόταση. Περιμένει τον... Έχει λέει εναλλακτικές πάντως, αν δεν συμφωνείς με τον Κούτη. Ποιες είναι. Δεν ναι, είναι ρεπορτάζ μέσα. Είναι... Μέσα το γράφει. Ναι, μέσα. Είναι... Έχει εναλλακτικές. Δεν πάει εναλλακτικές επιλογές για προπονητή. Ναι. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να έχουν φέρει. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Άρης αργεί σε χαρακτηριστικά. Ναι. Έτσι. Δεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό Άρης. Θα τα πούμε αυτά, εντάξει, έχουμε μέσα στην ομάδα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός σιγά έφελξε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Σιγά την ομάδα. Τον είδαμε με τον Δόνη. Τον είδαμε τον Άγιαξ εγώ. Ποιον Άγιαξ. Στο φιλικά. Στα φιλικά όλοι κερδίζουν. Γι' αυτό λέμε τα φιλικά, ανάγαμε να λέγαμε. Ο προπονητής είναι τι. Λοιπόν, πάω ψάχνει τεχνικό διευθυντή. Ναι, γιατί τον ψάχνει. Ο Βρίζας ήρθε χθες, αν δεν κάνω λάθος, δεν τα βρήκανε. Ο Βρίζας ξυπνάει Δευτέρα το πρωί. Δεν τα βρήκανε. Του λες καλημέρα. Ναι. Δεν μπαίνει χαμπάρι. Θα σου πει την Τρίτη καλημέρα. Την Τετάρτη το απόγευμα. Α, Τετάρτη θα θυμηθεί ότι τη Δευτέρα το πρωί του είπε εσύ καλημέρα. Έτσι όπως έχει τα μάτια τα αργά. Εντάξει να κάνουμε εσύ. Ξέρεις πόσα δευτερόλεπτα θέλει και να ανεκοκλείσει τα βλέφαρα ο Βρίζας. Βραδύπους φάση. 12,3 δευτερόλεπτα κάνει αυτή την κίνηση. Βραδύπους. Βραδύπους. Εντελώς. Το πόδι αργό. Εντάξει, πάντως το μάτι του ποδοσφαιρικά κόβει. Τι κόβει. Κόβει ποδοσφαιρικά. Τα έχουμε πει. Κόβει ποτέ έκοβε το μάτι. Όταν ήταν εδώ επιζαγοράκι. Έχει δουλέψει αλλού. Στον Πάουκ δούλεψε. Ναι, τι ξέρεις τι έφερε στον Πάουκ, είπαμε. Ναι, έφερε. Κοντρέρας, Παπλογκαρσία, Μουσλίμοβιτς, Βιερίνια. Αυτό είναι ευρωκοινή ομάδα. Μάλιστα. Και χωρίς να έχει. Το Βιερίνια ο Βρίζας τον έφερε. Τον έφερε ο Σάντος, τον έφερε ο Βρίζας. Μαζί. Δεν ξέρω. Ελά, παίξε μπάλα τώρα. Έφερε εκείνη τη φουρνιά. Έλα, ο Βρίζας. Παίξε μπάλα τώρα. Να τα λέμε όλα. Ο Βρίζας τα ματόκλαδά του τα ανοίγει και τα κλείνει. Κάνει 12,3 δευτερόλεπτα. Εντάξει, οκ. Μαούνα εντελώς δηλαδή. Επειδή έχει θέματα οικονομικά πρέπει να τον πάρει το φορτωθεί ο Πάουκ. Υπάρχουν αντιδράσεις. Και γιατί να θέλει τεχνικό διευθυντή ο Πάουκ. Δεν έχει αυτή. Γιατί να θέλει. Γιατί να θέλει. Ξέρεις, γιατί, ο Γιώργης λες. Γιατί είναι άμπαλος ο Γιώργης και ο μπαμπάς του. Ναι. Άντε μπράβο. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ομάδα ρε φίλε. Κάτσε ρε τώρα. Και πήκε ρόλ πώς λένε. Πήκε ρόλ στο μπάσκετ. Άσου μην τα μπερδεύεις. Πώς λένε τους δημοσιογράφους γύρω γύρω που κλείβουν. No paper είπαμε. Κοινό paper δεν ξέρουν μπάλα. No paper δεν ξέρουν και αυτοί. Δεν λοιπόν, ξέρουν τώρα. Πρόσεξε λίγο. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη χωρίς τεχνικό διευθυντή. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα. Τεχνικός διευθυντής τώρα. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Τεχνικός διευθυντής. Βλακίες τώρα. Δηλαδή μέχρι και η ΑΕΚ δεν έχει πειρατεί. Ο τεχνικός διευθυντής είναι να στήσει κανένα μάτσα, θα τα πω εγώ. Άσε το τεχνικό διευθυντή. Να πάει στην Κίνα να πει τον πρόεδρο, ξέρεις, έχω βρει μια εταιρεία. Ναι. Ψήσε τρεις παίκτες. Και αυτός είναι τεχνικός διευθυντής. Βρε ακουμένα τώρα. Βρε ακουμένα τώρα. Τεχνικός διευθυντής για αυτή τη δουλειά. Είμαι πρόεδρος εδώ και τα λοιπά. Βρε είμαι πρόεδρος. Του λέω του αλουνού. Ξέρεις δεν μπορώ να πω στους παίκτες κάτσε χάσετε 2-0. Πες το εσύ. Πάρ και τα λεφτά. Τεχνικός διευθυντής στην Ελλάδα. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Το ρίμαξες κι αυτό. Σε παρα... Το ρίμαξες. Είδαμε ποιοι ήταν οι τεχνικοί διευθυντές. Γιατί. Είδαμε. Ο Μίχελ δεν σ' άρεσε. Έλα ρε τώρα. Ο Μίχελ δεν μιλάω με ονόματα εγώ. Α, εγώ με ονόματα δεν λέω. Γενικά. Άμα μου δώσεις εμένα 800 χιλιάρια θα σου φέρω ένα χάπτο να αργώ, σε φέρω τεχνικό διευθυντή θέλει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή ρε φίλε. Έχει, βρήκατε τώρα έχει μια θέση. Βρεθεί μια θέση ο που πρόεδρος, λέγεται τεχνικός διευθυντής. Ο πρόεδρος δημοκρατίας, ο Τεμπέλης, γιατί τεμπέλικη θέση, άχρηστη θέση. Ποιο μπορεί να βάλει εκεί τον Καραμάλι, Τεμπέλης. Λοιπόν, ποιο μπορεί να βάλει τον Σαμπαρά, Τεμπέλης. Ποιο μπορεί να βάλει, πες ένα από τον Πασόκ Τεμπέλη, μην λέμε για τους νέους δημοκρατές. Όχι, όχι, δεν λέω από τον Πασόκ, φίλε τον Πασόκ. Βενιζέλος. Βάλ τον εκεί. Να κάθεται εκεί, να λέει πρόεδρος δημοκρατίας. Είχαμε τον Προκόπη, δεν είχαμε. Τεμπέλη. Και αυτός. Τι έκανε. Όλοι τεμπέληδες, Κωνσταντίνε, τους ρίμαξε όλους, τεχνικούς διευθυντές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι πλέον το ποδόσφαιρο. Έχει τεχνικούς διευθυντές, ο καθένας έχει ένα πόστο. Οι παράγοντες παλιά. Ο παράγοντας παλιά, ο Παντελάκης. Ναι.
ο Μπάρλος. Δεν ζούμε σε αυτά τα χρόνια τώρα. Ήθελε τεχνικό διευθυντή, μωρέ τώρα. Είναι 2020 έχουμε, δεν έχουμε 1980. Άσο ημίχρονο διπλά τελικά να πιάσει τους παίκτες του δικούς. Αυτά ποιος θα έκανε τότε. Έλα ρε χαλάσατε. Ποιος θα έκανε. Ακούγες, οι γυμναστές και οι τεχνικοί διευθυντές χαλάσανε την μπάλα. Την μπάλα τη χαλάσανε. Χαλάσανε. Δεν βλέπουμε καλή μπάλα. Έλα τώρα γυμναστή στα χεράκια ένα-δύο. Α, ναι, δεν μας αρέσουν τι γυμναστές. Και στο 60 λεπτό κρεμάνε όλοι και τα λοιπά. Γιατί κρεμάνε ρε κοστίδι. Και άμα θες να τρέξεις παίρνεις να πούμε ειδική μαρμελάδα. Έλα καημένε πρωί πρωί τώρα. Θα τα πούμε στον κοσμάκι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Ο παλιός είχε σαν το κρασί το παλιό. Δηλαδή όλα σου παίρνει. Καλημέρα τη Δευτέρα, παίρνει χαμπάρι την Τετάρτη και σου λέει καλησπέρα τώρα. Το κάνει τεχνικό διευθυντή στον ΠΑΟΚ τώρα. Αντιδράσεις λοιπόν για Βρίζα και Μίχη. Από μερίδα της οικογένειας του ΠΑΟΚ οδηγούν τον Ιβάν στην απόφαση. Γιατί δεν σε προλαβαίνουμε. Αρχίζουμε λέμε ένα όνομα γίνεται χαμός. Τι θα κάνει αυτός ο μεγάλος Ιβάν, λοιπόν, τι θα κάνει. Ο Ιβάν ναι. αποφάσισε να φέρει άφατο καινούριο νέο τεχνικό διευθυντή. Πήγε προς Βρίζα, δεν τα βρήκε, μίλησε με Μίχελ, φάνηκε ότι υπάρχει αντίδραση από κάποια μερίδα κόσμου, διοικούντων εκεί τέλος πάντων. Μεταξύ, και θα φέρει νέο τεχνικό διευθυντή. Ωραία, πάρα, θα το δούμε θα μετά. Θα το δούμε συμπορία, ναι. Πάντως να ξέρεις ότι... Ο Ζαγκοράκης με τον Βρίζα δεν τα πάνε καλά. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι, την άλλη μεριά ψάξαμε να πούμε μήπως είναι ο Ζαγκοράκης αυτός που δεν θέλει τον Βρίζα. Αλλά δεν νομίζω να εμπλέκεται. Αλλά από ό,τι έμαθα εγώ. Ναι. Είμαι και λίγο θυμωμένος με τον Θοδωρή. Πού ήταν αυτό το ρεπορτάζ. Τι σε νοιάζει, στο Μούχαλη. Στο Μούχαλη, το φιλαράκι μου. Ε, καλημέρα Μούχαλη. Λοιπόν, σε ακροπολίο απ' έξω και λίγο θυμωμένο θα πούμε ο κύριος Σαββίδης με τον Ζαγκοράκη γιατί. Μεσολάβησε και. Εγώ πάντως είδα τώρα τον Κούδα με τον Ζαγκοράκη μαζί ήταν εκεί στην υποδοχή του Κυριάκου. Ο Κούδας επειδή είναι αγαπημένος μου, ναι. δεν θα μιλήσω για τον Κούδα. Ναι. Έκανε κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε, αλλά. Δεν σ' άρεσε. Ναι, αλλά επειδή πρόσεξε, είναι στους καλούς. Ναι, άρα περνάει εξόφαλσα. Τι μπαγάσα είσαι, ρε. Ο Κούδας είναι από τους αγαπημένους μου. Οπότε κουβέντα για τον Κούδα. Ξόφαλτσα. Δεν θα πει και δεν θα βγάλει. Δεν λέω γιατί τον. Δεν σου άρεσε η στάση δηλαδή. Κάτι, αυτό μου λες. Κάτι ναι. πήγε, είδε κάποιον και δεν μ' άρεσε. Εμένα τουλάχιστον θα πω κάτι που δεν ήθελα να το πω. Ναι. Τουλάχιστον φέτος για ένα πράγμα ικανοποιήθηκα. Ο ναι. ΠΑΟΚ δεν έδωσε φανέλα σε κανένα πολιτικό. Ναι. Δώσε πλακέτα, δώσε τη θέση. Πέρσι ουρλιάζαμε. Έλειπε ο Τσίπρας γι' αυτό. Ουρλιάζαμε πέρσι. Ναι. Ουρλιάζαμε. Φτάνει. Δώσε μια πλακέτα, δώσε ένα αμνησικό και σου έλεγα τώρα και με διέκοψε. Για τον Κούδα που είναι στου καλού και δεν τον ξεφωνίζω. Άλλο πιο μπροστά κάτι έλεγα με διέκοψε. Τι σε με το Μούχαλη το ρεπορτάζ. Ότι έλεγα τι. Έλεγες για τον Ζαγκοράκη. Τον Ζαγκοράκη. Είδες. Έμαθα ότι είναι λίγο θυμωμένος και με τον Θόδωρο. Ποιο Θόδωρο. Τον Ζαγκοράκη. Το Ζαγκοράκη. Ο Ιβάν. Γιατί όμως. Χωρίς να φταίει. Σε αυτό δεν φταίει ο Θόδωρος. Δεν φταίει. Να πούμε την αλήθεια. Ναι. Γιατί. Έκανε γνωριμία ο Θόδωρος. Τον Ορφανό. Τον Ορφανό. Τον Γιώργο Ορφανό τον έκανε γνωριμία στον Ιβάν. Ναι. Ο Ιβάν ήταν γενναιόδωρος. Α, κατάλαβα που το πας. Έδωσε στον ναι και ο Φανός τον έκανε σίκα και καλή. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Ο Ιβάν ήταν γενναιόδωρος. Το γενναιόδωρος μπαίνει σε εισαγωγικά. Γενναιόδωρος γενικότερα με τον κύριο Ορφανό. Βαλαντόμος εννοείς. Ήταν γενναιόδωρος ψυχικά. Μόνο. Λέω προσέχω τις λέξεις. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ήταν γαλαντόμος. Αυτό όμως. Λέει η πλευρά του Σαββίδη ότι ο κύριος Ορφανός δεν το μέτρησε σωστά. Ναι. Δηλαδή τα εκεί που μέτραγε ας πούμε ήταν τα... Ναι. Και θύμωσε ο Ιβάν. Και επειδή θύμωσε ο Ιβάν έκανε δύο. Ψυχράθηκε λίγο με τον Θόδωρο και έδιωξε και την κόρη του Ορφανού από το έθνος. Αλλά... Θα πεις, χαμένη υπόθεση ήταν το έθνος. Αφού το έθνος πάει, ναι. δεν πάει για κλείσμα, τώρα είναι δύο φορές. Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως, ναι, πολυτουργεί όπως περισσότερο. Η απόλυση της κόρης. Και κακώς τα βάζω με τα παιδιά. Δηλαδή, κάνω εγώ κάτι. Κακώς. Αυτό είναι φάουλ. Να το πληρώσει το παιδί. Φάουλ, αυτό είναι unfair, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα, Καψούρα. Πες ναι. ο Κουμπαράκης ότι οι Κινέζοι υπάρχουν και πανέμορφες. Επίσης, συμφωνώ για τον Χαριστέα. Κακή κίνηση να πάει στον Άρη. Θα δεις ότι θα φύγει κυνηγημένος. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Θα χαλάσει το όνομά του μια χαρά. Καλά ήταν εκεί η Μπρούκλης να πούμε απ' έξω απ' έξω. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έμπαινε. Θα πίνει καφέδες, θα πίνει καφέδες με τον Κουγκουλιάκι και τα λοιπά. Θα έμπαινε, λοιπόν. Άστα. Τι γίνεται τώρα με τον Πάκου με τα θέματα των τραυματισμών. Ο Βαρέλα δίνει αγώνα δρόμου, αλλά το πρόβλημα του Πάκου δεν είναι εκεί. Τι έπαθε ο Βαρέλα, δηλαδή. Ο Βαρέλα, δεν θυμάσαι στη μέση που έπαθε. Έκανε εσύ είπε ο Βαρέλα φέτος δεν τραβήξει. Ήταν Σαντορίνη μαζί με σένα, το ξέρεις. Τον είδα. Τον είδες. Βγήκε ο. Πού τον είδες. Ο φίλος της κόρης μου. Το... Και τον είδε. Βγήκα φωτογραφία, εγώ έκανα μακριά. Α, μακριά, γιατί. Γιατί μπορεί να έχει. Για να άκουσε τίποτα και να πει αυτό είναι. Κάτσε να δώσω μια πονάκια αυτού η μέση. Λοιπόν, ήταν και αυτό εκεί τέλος πάντων. Τον είδα, μωρέ τώρα. Φυσικοθεραπείες. Τον είδα, μωρέ. Στο παρόν τον έχει φάει. Στη Σαντορίνη Σεπτέμβριο τώρα τι να παίξει μπάλα. Καλύτερο μήνα για να ξεκουραστεί και να πα Σαντορίνη είναι Σεπτέμβριο. Έλα τώρα. Έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάκι. Έφτιαξε τώρα το Βαρέλα στη Σαντορίνη τώρα να τρέχει εκεί με τα εινοποιεία. Γιατί ρε φίλε, δεν είναι καλό η Σαντορίνη την έφυγε. Τον είδα τον Βαρέλα. Μη στεναχωριέ. Τον είδε τον Βαρέλα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει θέμα το Βαρέλα.
αλλά εκεί δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα είναι στα χαφ. Εκεί όπου... Το πρόβλημα στα χαφ το έχετε 10 χρόνια. Ναι, πρόσεξε τώρα, δεν... γιατί κάτσε ρε άνθρωπε να τελειώσουμε στον κάτι. Στον Ατρόμητο παίζετε. Στον Ατρόμητο. Δεν κερδίζετε εκεί. Ο Ελκαντουρί μαζί με τον Αγούστο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προλάβουν. Αναπηρικά μαξίδια έχετε εκεί. Δεν έχουμε αναπηρικά. Ανεβάζει τους αυτό πώς μεταφράζεται. Πώς μεταφράζεται. Ότι ο Εσίτη που είναι τώρα με την Εθνική Νιγηρίας και παίζει σήμερα θα γυρίσει κατά την Πέμπτη. Προετοιμασία δηλαδή 0 και μένει ο ΠΑΟΚ με ένα Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Μόνο με αυτόν. Δεν κερδίζει. Ποιον βάζω δίπλα στο Μίσιτς επομένως τώρα, εφόσον ο ένας λείπει όλη εβδομάδα. Ο Σίτι δεν είναι, είναι με την Εθνική Νιγηρίας. Εκκληθεί ως διεθνής. Θα γυρίσει Πέμπτη. Λογικά Παρασκευή προπόνηση φύγαμε. Περιστέρι. Ποιο στόπερ από τους τρεις μπορεί να παίξει χαφ. Κανένα. Ο Ίγκρασον μπορεί να παίξει χαφ. Τι είναι πιο αργός από μένα, ο άλλος που πήρατε από τον Πανετολικό μπορεί να παίξει. Ο κάτι. Μιχάη. Λίγο εξάρι να παίξει. Όχι, δεν θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα γίνει αλλιώς η δουλειά. Από μπροστά θα τραβήξει πώς θα ποιο θα βάλει δηλαδή. Τον Πέλκα. Τον Πέλκα θα βάλει. Αυτό δεν μπορεί να παίξει. Πώς θα φάτε από τον Βέλιο. Δεν ξέρω, σου λέω τώρα. Εσύ πες μου ποιον άλλο μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτό το ρόσο που έχει να βάλει δίπλα στο Μίση ένα χάφ. Να βάλει το Λιμιό δεξιμπακ και να βάλει το Μάτο χάφ. Εγώ αυτό θα. Έλα ρε Κωνσταντίνο. Βάλει τον Μάτο. Ο Μάτο δεν θέλει τρεξίματα πολλά τώρα. Μιλάμε για χάφ. Ο Μάτο θα πάρει δύο κόκκινες θα πάρει. Όχι μία, δύο θα πάρει Μάτο. Ο Μάτο πάντα πρέπει να περικόκει και του χάρη διαιτητέ. Δηλαδή ο Μάτο κάνει τι κούρσε και δεν μπορεί να παίξει χάφ ένα μάτ. Πες βάλεις, θα βάλεις το Λιμιό δεξιμπακ και θα βάλεις το Μάτος χαφ, κατά ανάγκη. Εγώ κατά ανάγκη θα έβαζα τον Μπέλκα κατά ανάγκη, ο οποίος ούτως άλλος γυρίζει, τρέχει, μαρκάρει. Δεκάρι. Δεκάρι ποιο θα βάλεις. Τι δεκάρι, 4-4-2 αφού δεν έχει δεκάρι. Ένας... Μίσης Μπέλκας, σε μία μπάντο μπίσης μας, στην άλλη θα πει ο Λιμιός, ο Ζαμπά, δεν ξέρω. Και δεκάρι ποιος θα παίξει, Σιντέλσκι. Και σε δύο επιθετικούς, Βιντέσκι και Τσούμπα. Ξέρεις πως ακολουθάς. Δεν ξέρω, τι να σε πω τώρα. Θα κάνει ο Βέλιος, ο μπαμπάς του Βέλι, θα στέλνει μηνύματα. Ναι. Θα σας αλλάξει τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια. Άμα πάτε εσύ έτσι, ποιο δεν έβαζε. Το Μάτος θα βάζα. Ποιο Μάτος ρε τώρα, πλάκα με κάνεις το Μάτος. Θα βάλεις τον Μπέλκα χαφ, οχτάρι. Ο Μπέλκα σε χάφι. Και δεύτερο σέντερ φορ. Θα σας αλλάξουν τα φώτα. Τα πετρέλαια. Θα χάσετε. Εντάξει, αφού έχω θέματα. Σου λέω απλά αναφέρω τα δεδομένα, εάν δεν προλάβει να πιστεύει. Και άμα χάσετε, θα φταίτε εσείς. Δεν φταίει κανένας άλλος. Όχι, δεν θα φταίει. Ποιοι θα φταίμε εμείς. Θα φταίει ο πρόεδρός σας. Θα φταίει ο τεχνικός διευθυντής σας. Θα φταίουν όλοι αυτοί. Γι' αυτό και ο τεχνικός διευθυντής που είναι μαντήλι. Το διπλό ξέχαστο στην Ατρόμητο. Λες. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λες εσύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα θέμα με τα προβλήματα, τις απουσίες του ΠΑΟΚ που είναι δεδομένες. Βάλει τον Μπέλκα οχτάρι και δεύτερο σέντερ φορ. Ποιος μπορεί να παίξει πιο κοντά. Αν χαθεί η μπάλα. Ποιος. Τι ποιος. Μόνο Μάτος. Δεν υπάρχει Μάτος στα χάφρε, φίλε. Δεν υπάρχει. Ή θα βάλει ένα στόπερ ή θα παίξει 3-5-2. Α, 3-5-2 στρογγυλεύεται. Και πάλι όμως. Άρα λες ότι πρέπει να αλλάξει. Και πάλι θέλω χαφ. Και πάλι θέλει χαφ. Και πάλι θέλω χαφ. Και πάλι θέλει. Ποιο να βάλω τον πίσω, να βάλω χτάρι. Δεν γίνεται. Μία λύση είναι να βάλει τον Κρέσπο χαφ. Τον Κρέσπο χαφ. Ναι. Εκεί να δεις τι έχουν να μαζέψουν. Τον Κρέσπο χαφ. Αφού... Όχι, θα μαζέψει λιγότερα. Μιχάη με Ίγκασον. Θα μαζέψει λιγότερα από όσα βάλει τον Μπέλκα. Μιχάη με Ίγκασον. Τι Μιχάη με Ίγκασον. Μιχάλη Μίγκρασο μετά, άμα βάλω τον Κρέσπο στα χαφ που λες, ποιο θα έχω μετά στο σου λέω και ο Βαρέλα. Μιχάλη Μίγκρασο. Και ο Βαρέλα είναι 99%. Θα χάσεις κάτω. Θα χάσω. Θα χάσεις. Και άμα πάρεις σοπαλία, αλλά κάνεις κολουτούμπες. Και άμα κερδίσω. Άμα κερδίσεις πας για κάτω. Θα κάνεις εσύ κολουτούμπα. Δεν κερδίζεις. Δεν κερδίζεις, όχι. Λοιπόν, όλα αλλάζουν και γίνονται Wind One. Ήρθε λοιπόν το Wind One, ένα νέο συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση, την εξυπηρέτηση. Μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα στο www.win.gr/Wind One. Θυμίζουμε έχουμε απεριόριστα data για το κινητό μας, απίστευτες δυνατότητες και προνόμια σε επικοινωνία, διασκέδαση, εξυπηρέτηση. Όλα αλλάζουν και γίνονται Wind One. Επιστρέφουμε μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ρίξουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι γίνεται στο Ηρακλείο που κάτι κινείται επιτέλους. Φτάσαμε Σεπτέμβριο για να δούμε κινήσεις ποδοσφαιρικές. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό. Έχω ευχάριστα νέα για τους φίλους του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Οι κληρώσεις αυτοκινήτων Carol Car συνεχίζονται. Κάτι που σημαίνει πως όσοι δεν κερδίσατε στις προηγούμενες, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας. Να πούμε και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι είναι απλή διαδικασία. Παίρνετε απλά λαχνούς, μπαίνετε στο καζίνο. Κάποια στιγμή και αργά το βραδάκι, Παρασκευή και Σάββατο, 1:30, θα κάνει την κλήρωση ο Κώστας Κωνσταντινίδης για μετρητά 5.000 ευρώ ή για ένα Renault Twingo. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 10 Σεπτέμβρη, Μετρόπολης ακούτε, Rap Cool και Casa Tripleta. Καλημέρα λέει επειδή έρχεται χειμώνας και θα έχουμε έξοδα για θέρμαση και όχι μόνο. Για ρώτα λίγο λέει τον κουμπάρο σου, σε ποιο γήπεδο θα πάει αυτήν την εβδομάδα να έχουμε σημείο για να παίξουμε μπόμπα, θα πας πουθενά. Να πάω Χαριλάου. Oh, αυτό όμως τώρα τι βόμβα δεν είναι, είναι ντέρμπι τώρα ό,τι και να έρθει. Ντέρμπι είναι, δεν είναι ντέρμπι, παίζουν και τα τρία σημεία. Δεν παίζουν και τα τρία σημεία στο Άλφα Ναγκό. Ποιο χι πεθαίνει. Ποιο χι πεθαίνει, λέει.
Ευχαριστημένοι όλοι. Ευχαριστημένοι όλοι. Και κρατάς τον Απόστολο Τερζή στον πάγκο, συνεχίζεις. Πας με τον Τερζή στην Τούμπα, πας 3-0. Ναι, και μετά παίρνεις τον προπονητή. Λες γι' αυτό να αργούν να το κάνουν έτσι, έτσι πονηρό σχέδιο. Σου λέει τώρα πάμε όπως πήγε ο Κωνσταίνογλου με την Άκη. Ναι. Και εσύ τώρα στα καλά σου δεν είσαι. Δεν είμαι, φυσικά και δεν είμαι. Έχω και απουσίες, είμαι και λίγο μπερδεμένος με το 4-4-2. Φυσικά δεν είμαι καλά. Ο περσινός Άρης άνετα σε έκανε διπλό στην Τούμπα. Ο περσινός Άρης ήταν καλύτερος από το φετινό τουλάχιστον. Όπως και ο περσινός Πάοκ φαίνεται να είναι καλύτερος από το φετινό. Φυσικά ήταν πολύ καλύτερος. Εμείς τα λέμε όμως, Κωνσταντίνε, αυτή είναι η διαφορά μας. Οπότε αν δεν κερδίσεις τον Άρη, καλά τον Ατρόμητο δεν τον κερδίζεις. Αν πάρεις πόντο. Τώρα που είσαι Ατρόμητο, για να το γυρίσουμε λίγο πίσω πριν πάμε στον Άρη. Υπάρχει ο νεαρός ο Τσιγκάρας που είναι καθαρό με ο Χαφ, έτσι. Τσιγκάρα. Τσιγκάρας. Τι Τσιγκάρας. Τσιγκάρας. Τι είναι, Μάλμπορ, τι είπε τώρα κάνουμε και διαφήμιση. Τσιγκάρας. Χαφ. Ναι, Χαφ. Θα πας μέσα στην Ατρόμητο με τον Τσιγκάρα. Γιατί στα φιλικά όταν το βλέπουμε και έλεγε τι καλό που είναι αυτό τώρα. Τσιγκάρα. Ναι, άμα εδώ δηλαδή ευκαιρία στου νεαρού πότε θα του δώσει. Δηλαδή ρε φίλε τώρα τι τσιγάρα τώρα. Βρε είπαμε ο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ φέτο στα μεταγραφικά ήταν για τα σκυλιά. Ποιο φταίει. Ποιο θέλει. Τεχνικό διευθυντή. Τεχνικό διευθυντή, διοίκηση, όλοι αυτοί φταίνουν. Ποιο θέλει, εγώ φταίω. Κοίταξε, τα paper δημοσιογράφοι, πώ τα λένε. No paper πάλι είπαμε, ρε μπάδε τώρα Κωνσταντινέ. Non paper, ναι. Τα non paper, θα σου πω ένα μυστικό. Μυστικό, δεν τα ακούει κανένα. Το non paper. Μυστικό τα ακούει λοιπόν. Μόλι γίνει στραβή στην ομάδα. Ναι, ναι. Φταίει ο τεχνικό διευθυντή, φταίει ο προπονητή. Πάει ο τεχνικό διευθυντή, γεια, το ξύλωσαν. Ναι. Μετά θα είναι ο προπονητή. Ναι. Non paper, θα πούνε ότι δεν φταίει ο πρόεδρο. Ναι. Τα non paper. Αυτοί που δεν είναι non paper, εμεί θα πούμε ότι φταίνουν όλοι. Ναι. Θα πούμε την αλήθεια. Εμείς την αλήθεια θα λέμε εδώ, Κωνσταντίνε. Ευτυχώς δεν έχουμε non-paper. Ναι, και αφήστε το γλύψιμο γιατί δεν είστε non-paper και θα σας πω στις οικογένειές σας ότι είστε και χαζίνα. Σωστά! Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα, Κουλ. Ο ραπ ήρθε να πάρει. Καλημέρα, Κουλ και ραπ. Ήρθε ευκαιρία να πάρει ευκαιρία ο Πιτσιρικά, λέει ο Τσιγκάρα. Κι άλλο που το λέει εδώ πέρα. Τσιγκάρα. Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρα και ο Πούρα. Και ο Πούρα. Ναι, θα πάνε στο Καραϊσκάκι, θα πάνε στο Άκα. Δεν θα πας με τον Τσιγκάρα, τώρα είναι η περίπτωση τέτοια περίσταση. Έχεις τρία χαφ τραυματίες, Μαουρίτσιο, τέσσερα έχεις. Ποιος φταίει γι' αυτό. Του είναι τραυματίες, δεν φταίει, είναι και η κατεμιά. Τι κατεμιά είναι. Έχεις τον Μαουρίτσιο, έχεις τον Βέρμπου. Δηλαδή εγώ τώρα πάω και πάω στον Καντουρί, έχεις τον Αγούστο. Ποιος φταίει γι' αυτό. Τι τραυματίες. Φίλε, τι ποιος στη ροή του αγώνα τραυματίσει, ο ένας έπεσε κάτω άτσαλα, ο άλλος χτύπησε, ο άλλος έπαθε αχίλιο, τι να κάνουμε γιατί τώρα. Γιατί ο Βαϊνάλντουμ δεν παθαίνει. Γιατί ποιος σου είπε ότι δεν παθαίνει. Γιατί δεν παθαίνει. Μια χαρά παθαίνουν όλοι. Ολυμπιακού γιατί δεν πάθανε, τις άλλοι δεν πάθανε. Πώς δεν πάθανε, γιατί του Ολυμπιακού δεν τραυματίζονται. Πού, τι έπαθαν. Δεν τραυματίσουν σε μέδο. Τι έπαθε σε μέδο. Τι σε μέδο τραυματίστηκε γιατί είχε αγωνιά. Α, είχε αγωνιά και ο άλλος. Δεν έπαθε θλάση. Και από τον πάγο, εντάξει, μόνο Κατουρί έπαθε θλάση. Ο άλλος έπεσε με τα πλευρά κάτω στο δοκάρι, δεν θυμάσαι τη βάση. Ποιος έπεσε με τα πλευρά. Ο Αγούστο. Ο Αγούστο. Δέχτε τον έσμο στο πέναντι που τα μένωσε. Ο Αγούστο. Ναι. Άμα του πει τρέχα ανάμεσα από δύο κολόνες τη ΔΕΗ. Ξέρεις που θα πέσει. Σε αυτή που είναι διαγώνια κάθετη. Έλα, θα πασπάσει τα μούτρα. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Σαν Αγούστο ρε. Καλημέρα μπρο και στον τρελό λέει. Ναι. Μόνο η επάνωδο του Αντρέ λέει και ποδοσφαιρικά αλλά κυρίως με την προσωπικότητά του αποδυτήρια μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή την εικόνα του ΠΑΟΚ. Λέει, δηλαδή ο φίλος ότι περιμένω τον Αντρέ. Μήνε, πότε τραυματίστηκε ο Αντρέ, Απρίλιο ήτανε. Ο Αντρέ τραυματίστηκε, όχι στη Λάρισα τραυματίστηκε. Εκεί ήμουνα εγώ. Απρίλιος ήτανε. Αρχές Απριλίου όμως. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. 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 Αρχές Νοέμβρη θα τον έχουμε τον Αντρέ. Περδίκη. Θα 34 περδίκη ο Αντρέ. Εντάξει, γιατί να μην έρθει. Ο Αντρέ να πάρει είναι. Πόστο, βάλτε τον πρόεδρο εκεί. Ακόμα έχει να δώσει ποδοσφαιρικά ο Αντρέ. Πες μου εσύ καλύτερο παίχτη από τον Αντρέ σε αριστερό μπακ. Πες μου δηλαδή ότι ο Τσιμίκας είναι καλύτερος ας πούμε. Ή αριστερό εξτρέμ. Πες μου. Πες μου ρε φίλε να σου πω ότι έχω στάσεις. Πριν τρεις μέρες και ο Μαχαιρίτσας σχέδια έκανε. Ναι. Θα ήταν εδώ συνέκτηση. Τώρα μια που είπες Μαχαιρίτσα, να πούμε ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο, δεν πήγε τέλος πάντων, γι' αυτό αλλιώς μπορούσε να είχε σωθεί ο άνθρωπος. Έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος όπως είναι ο Μαχαιρίτσας για να πείτε ότι ας πούμε να πούμε ότι. Όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό δυστυχώς. Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Το έχουμε ξαναπεί. Όταν πεθαίνουν οι φουκαράδες στον δρόμο και δεν είναι Μαχαιρίτσες, γιατί δεν λέτε. Το έχουμε ξαναπεί Κωνσταντίνε και μαζί έχουμε κάνει κουβέντα. Φταίνε να πούμε αυτοί που δεν έχουν ΕΚΑΒ. Ναι. Τα φάγανε σουβλάκια και σουτσουκάκια. Εντάξει, μαζί με τους κυρίους των, να μην πούμε ονόματα, των νοσοκομείων κτλ. Λοιπόν, και έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος στον Αλμυρό να πάθει έμφραγμα. Δεν πληκτώνεις με τίποτα. Στον Αλμυρό, Βόλου να πάθει έμφραγμα. Για πάει να πάθει έμφραγμα στο Λιτόχρονο, να προλαβαίνει να γλιτώσει. Ναι. Για πάει να πάθει έμφραγμα στη Σαντορίνη. Έπαθε το φυσιολογικό ο Μαχαιρίτσας. Τι πανέφερα σε σαν τον είναι, φίλε. Άμα έχει λεφτά, έρχεται ελικόπτερο και σε παίρνει τώρα. Σε παρακαλώ, μην λες τέτοια. Άμα έχει λεφτά και ελικόπτερο έρχεται, εξαρτάται ποιο είσαι. Αλλά το ξαναλέμε εδώ τώρα, ήταν στο Βόλο που ήταν εκεί ο άνθρωπος. Δεν πήγε το ΕΚΑΒ, καθυστέρησε και τελείωσε όλη η ιστορία. Δεν φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίει, λες. Είχε ΕΚΑΒ εκεί. Δεν είχε, αυτό λέμε. Λοιπόν, τα φάγατε τα λεφτά. Ποιοι.
Ποιοι είναι, τα φάγαμε. Α, οι Έλληνες. Και εσύ έφαγες. Τσίπησε και εσύ λίγο. Έλληνας δεν είμαι και εγώ. Εμείς δεν είμαστε. Τα φάγαμε τα λεφτά. Τι, πας να γλιτώσεις. Πώς θα γλιτώσω, μαγέρισα. Πας να γλιτώσεις, Κωνσταντίνε. Το καλοκαίρι. Ελληναράς είσαι, άστα. Το καλοκαίρι δεν πηγαίνεις εκεί που έχει νοσοκομεία. Πού θα πηγαίνω. Διακοπές. Πού θα πηγαίνω, Κωνσταντίνε. Πάνε εσύ με μπαλονάκι να έχεις και πάνε στη Σαντορίνη. Και πάνε στην Μυτιλίνη και πάνε, ξέρω εγώ, τι ναι. Ο Τσιγκάρας, φίλε Γιώργο, δεν έχει δοθεί ιδανικό στο Βόλο. Κάνεις λάθος, έτσι. Και δεν πήγε, του μπερδεύεις με άλλους παίκτες. Ο Τσιγκάρας είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εσύ τώρα Σεπτέμβριο μήνα, λες στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω τι γίνεται, ρε Κωνσταντίνε. Θα πάμε να παίξουμε με τον Τσιγκάρα. Δεν έχεις άλλο χάμ. Ναι. Εκτός θα κάνεις αλχημία. Εσύ είπες να βάλει το μάτος. Εγώ σου λέω ούτε σ' άλλος ο Πέλκας γυρίζει που γυρίζει πίσω. Βάλ τον εκεί στο χτάρι και τελείωσε το ρόλο. Μην τα κάναμε έρευνα. Τι κάνατε πάλι. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Ποιο, σε βγάλα Ολυμπιακό. 63%. Και μετά 29% πάω. Τρίτο πιο βάλω. Ε, πώς θα τους βάλεις. Πρέπει να είναι και διεκδικητές. Δεν το βάλαμε, τι να βάλουμε τώρα. Εγώ δεν θα βάζω την ΑΕΚ. Εγώ την έβαλα. Την έβαλες την ΑΕΚ. Έχεις ένα feeling για την ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ΑΕΚ, σωστά. Σωστά. Έχεις αυτό το κομμάτι, έχεις δίκιο. Είναι ΑΕΚ, έχει μέγεθος, είναι όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα να δούμε τι γίνεται και να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο τύπος το χθεσινό κάζο κυρίως του μπάσκετ αλλά και τα υπόλοιπα για κλάματα. Sport Time. Έχει τον Γιάννη Σκυμμένο, απροστάτευτο Αντετοκούμπο από την ΕΟΚ, ακόμα και από τη διαιτησία. Ρίχνει και τα βέλη. Τον καημένο, πολύ λυπάμαι για τον Γιάννη. Γιατί δεν λυπάμαι. Αρέσει... Για τίποτα δεν λυπάσαι, ρε Κωνσταντίνε. Λυπάμαι. Γιατί. Τα φτωχά παιδάκια. Τα φτωχά παιδάκια. Τα αδέσποτα σκυλάκια. Εντάξει. Ναι. Αυτό γιατί. Για σε αθλητικό επίπεδο δεν λυπάσαι κανένα, γιατί δεν έχει συνέστημα για καμιά ομάδα. Τι να το λυπηθώ τον Γιάννη. Γιατί ρε φίλε, δεν υποστηρίζει εθνική σου, δεν σε αγοριέσαι. Δεν είναι εθνική μου. Ποιο είναι. Εθνική Αφρική. Γιατί είναι Αφρική. Γιατί είναι ο Γιάννη. Όλε είναι εθνικέ Αφρική όντω. Όλε. Γερμανία, Τουρκία, όλε. Είναι εθνική μου. Μην πω ότι και εγώ δεν ξέρω αν είμαι 100% Έλληνα. Πού κάτι, δηλαδή, πού μένεις, μισό λεπτό. Το σπίτι σου πού εντάσσεται. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας ήταν από Τουρκία. Ναι. Αμιγός ήταν Έλληνες 100%. Δεν ξέρεις. Όπου γης και πατρίς. Όπου γης και πατρίς. Άρα που μένουμε στην Ελλάδα. Άρα πατρίδα μας η Ελλάδα. Τέλος. Όπου γης και πατρίς. Αυτό σου λέω. Εκεί Σύριοι είναι η Ελλάδα. Αυτή η σημεία μα πηγαίνουν. Όχι, είναι Σύριοι που ήρθαν τώρα. Αν τα παιδιά του που γεννηθούν εδώ πέρα, τα βάλει τα ίδια θα λέμε. Ξέρεις γιατί είναι Σύριοι. Ναι, γιατί δεν παίζουν μπάσκετ σαν τώρα. Δεν παίζουν μπάσκετ. Αν παίζουν μπάσκετ δεν θα τα σύρει. Μπορεί να βγάλουν κανένα Σύριο 2-20. Τέλος πάντων, χτύπημα απέτυχε λέει συνολικά η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τον MVP. Για κλάματα ρίχνει βέλος και στον Βασιλακόπουλο. Αυτό έπαιξε καλά δηλαδή. Αυτό έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά. Τι έκαμε να πούμε ότι δεν έπαιξε. Πώ το έπαιξε καλά. Καλά έπαιξε ο καθένα. Καλά έπαιξε ο Θανάση. Δηλαδή στου 5 οι δύο Αφρικανοί ήταν. Δεν είναι Αφρικανοί, είναι Ελληνάρε. Και οι δύο. Γεννήθηκαν εδώ, στρατό πήγαν εδώ, είναι Έλληνες, τέλος. Γιατί να κάνουμε. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πάει η Ευγενούλα αύριο μεθαύριο με τον άντρα της και αποφασίζει να μείνει στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Και γεννιέται το παιδάκι στη Γερμανία. Βέλγος. Με ελληνικές ρίζες. Άμα μείνει εκεί και πάει στρατό εκεί, τι θα είναι, Έλληνας θα είναι. Θα είναι ένας Βέλγος με ελληνικές ρίζες. Βελγάκι δηλαδή. Βελγάκι. Θα είναι Βελγάκι. Δεν προύινε. Δηλαδή οι Αλβανοί που γέννησαν το 90 είναι Έλληνες οι Αλβανοί. Εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τα παιδάκια. Τα φυσικά και άμα του ρωτήσει Ελληνάκια νιώθουν. Απλά η πατρίδα του, το γονιό του είναι στην Αλβανία. Μάλιστα, είναι η λογική εξαίρεση των πραγμάτων. Έκλειγε ο Γιάννης. Ο Γιάννης έκλειγε. Αυτά τα σάλια που το λέτε με το μικρό το όλεμα, ξέρει τι αηδία ακούγεται στο λαό. Ξέρει γιατί το λέμε Γιάννη. Γιατί υπάρχει και ο άλλο Αντετοκούμπο. Αν ήταν ένα, θα λέγαμε Αντετοκούμπο. Αλλά υπάρχει ο Θανάση. Ξέρει να οδηγά στον δρόμο. Ξέρει να οδηγά στον δρόμο και να ακούσει τώρα του ρεπόρτερ. Να λένε ο Γιάννη. Ο Γιάννη. Εντάξει, παρακαλώ. Θα είχε βγαίνει μαζί για γκόμενε και ήταν τέτοια οικειότητα. Ο Γιάννη μα. Εδώ είμαι λίγο μαζί σου. Εδώ είμαι λίγο μαζί σου. Αλλά επειδή υπάρχουν δύο Αντετοκούμπο. Τέτοια σάλια. Δηλαδή αλλάζω και φωτοβάζω στο Zoo Radio. Δεν ακούω κανένα σταθμό. Αλλαγή εδώ και τώρα Sport Day. Πάλι θέλω να φεύγει ο Βασιλακόπουλος, τελειώνει το Σκουρτόπουλο. Και αν η επόμενη μέρα, προ-Ολυμπιακό. Πόσο χρόνο είναι. 81. Και θα πεθάνει το χρόνο. Γιατί θα πεθάνει, εδώ δεν πεθαίνει. Θα πεθάνει. Γιατί να πεθάνει και στην τελική άνθρωπο. Αλλά τα 80 γιατί να ζήσει. Να πάει να κάτσει ήρεμα κάπου στο εξωγικό του, να μην ασχοληθεί με τον μπάσκετ, φτάνει τελείω. Να βάλουμε το δικό μα τον Μπάουξη. Όχι, να βάλουμε κάποιον. Η Λιθουανία έχει το Σαμπόνι. Η Σερβία έχει τον Ντανίλοβιτς. Να βάλουμε κάποιους νέους μπασκετμπολίστες. Να βάλουμε τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Λέω εγώ τώρα ένα όνομα ενδεικτικά. Τη Φασούλα να βάλουμε. Φασούλα, μη με λες τέτοια τώρα. Γιατί χτυπάς την πληγή τώρα. Δεν μπορώ. Μυρμηγκιάζει το μυαλό μου όταν ακούω Φασούλα. Αριστερό. Δεν τον μπορώ. Άσε με τώρα με αυτό. Δεν μπορώ ούτε το όνομά του να πω. Αριστερό, γιατί. Δεν με αριστερό, δεξί. Λοιπόν, πάει για τον Κόλμπο Γκρόσο, λέει ο Πάο για τεχνικό διευθυντή. Ψάχνει κορυφαίο αθλητικό διευθυντή. Ένα χτύπημα από τις πόρτες. Μετά, όταν τελειώσει η μεταγραφή, θα βρείτε τεχνικό. Καλά, εμείς τεχνικό διευθυντή ψάχνουμε. Δεν ψάχνουμε προπονητή. Τι μου λέτε. Μεταγραφές θα γίνουν το Γενάρη. Θα πάρετε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου τεχνικό διευθυντή στον Πάο. Βάλτε το πρωτοσέλιδο, αλλά μην πουλήσουμε ούτε τις αγγελίες γάμου.
μου, ρε. Αυτό έχουμε εμείς στο Λουσέλδο. Ναι. Δεν το ήξερα. Για τεχνικό διευθυντή έχουμε. Ναι. Ναι, κάτσε, θα πάμε σε λίγο εκεί. Πάμε λίγο στην live. Κοιτάξτε τα παιδάκια μας. Τι πράγμα είσαι. Πάμε λίγο στην live. Δηλαδή, πουλάμε Σεπτέμβριο μήνα τεχνικό διευθυντή. Δεν έχει τώρα Σεπτέμβριο, 10 Σεπτεμβρίου χωρίς παιδί. Άντε και τον πήρε στο τεχνικό διευθυντή. Τι α σε κάνει μέχρι το Δεκέμβριο. Θα ετοιμάσει τι μεταγραφέ του Γενάρη. Ναι. Το σχεδιασμό της ομάδας, γιατί ο σχεδιασμός, το ξαναλέω, το καλοκαίρι ήταν για τα σκυλιά. Τι πληρώνετε, Κουλιανέ? Τι πληρώνουμε, πάλι, τι πληρώνουμε. Μαλώσετε με τον Κουτσολιάκο. Αυτό πληρώνει. Κουτσολιάκο, ναι. Καλά, μαλωμένοι είμαστε με τους μανατζάριους. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αποτύχαμε με υπευθύνους και ρίχνει τα βέλη και η live στον Βασιλακόπουλο, να τον στείλουμε μια ώρα νωρίτερα. Και έχει ένα θέμα με το γήπεδο της ΑΕΚ και τον Μελισανίδη. Ναι. Και γράφει 40 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζει. Και δείχνει τον τίγρη. Να βάζει λεφτά. Εδώ ο Βαραγιάννης έξω μας έλεγε. Ναι. Παρακολουθεί, λέει, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Βεβαίως. Και στα 110 μέτρα, λέει, απόσταση από τη μια εστία. Δύο άτομα δουλεύουν. Είδε δύο άτομα. Έχει αυτοκαθυστερεί και όλο το έργο. Πάει σιγά. Το κάνει το κείμενο του ΠΑΟΚ. Εμείς μόλις πάρουμε το χαρτί, τώρα είπε ο Κυριάκος. Είπε, εμείς θα είμαστε αρρωγοί. Κάποιος μου είπε ότι βρεθήκατε σε μια καφετέρια. Ποιοι βρεθήκαμε, ρε Κωνσταντίνε? Εσύ κατά λάθος με ένα παράγοντα του ΠΑΟΚ. Εγώ. Ναι. Εγώ, ναι. Συμπτωματικά. Ναι. Και σου είπε, λέει, τι γήπεδο δεν θα δούμε ποτέ. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ποιο το είπε αυτό? Στο Μούχαλη πάλι το ρεπορτάζ εκεί. Δεν βρέθηκα, ναι. Κατά λάθος, τελευταία. Ναι. Και να μου πείτε για τον γήπεδο. Όχι. Πού τώρα. Γιατί σου είπε, λέει, ότι ο Ιβάν δεν θα δώσει φράγκο να πούμε. Όχι, αυτά δεν μου τα είπε κανένα. Όχι, αυτά πέσαν το ρεπορτάζ του δικού σου ότι δεν, ναι. Δεν ισχύει. Δεν στέκει. Πότε το κάνετε το γήπεδο εσεί? Μόλις πάρουμε το χαρτί. Ποιο χαρτί? Του χρόνου τέτοια περί το καλοκαίρι θα γκρεμιστεί η τούμπα του Κουτσούκου. Θα βρούμε τη φόρμουλα για το Καφτατζόγλου και πάντως πιο γρήγορα το μετρό. Ναι. Από το μετρό πιο γρήγορα. Τώρα μας το πήγαν 2023, ξέρεις το μετρό. Εσύ πιστεύεις ότι θα κάνετε γήπεδο? Γιατί να μην πιστεύω, ρε φίλε. Από τη στιγμή που υπάρχει. Να σου πω κάτι. Το χαρτί, τι το χαρτί? Χαρτί έγκριση από τα υπουργεία και από τα. Πόσα χρόνια θέλει αυτό το χαρτί να βγει? Τώρα είναι. Τέλος του χρόνου. Πρέπει να περάσει τροπολογία στη Βουλή. Ψάχνετε να βρείτε τώρα με την Νέα Δημοκρατία ένα χαρτί και δεν θα το δω, αφού είπε ο Κυριάκος, παιδιά, εγώ εδώ θα στηρίξω. Σε ποιον το είπε? Σε τώρα, προχθές περνούσε, έκανε βόλτσα περίπτερα. Μην πει και ένα ψέμα ο Κυριάκος. Καλά, θα ξαναδεί του χρόνου όμως Σεπτέμβριο. Θα του πούμε τι έγινε με το ψέμα. Α, το πάρω τον τάμπο. Δεν το συμφέρει. Δεν το συμφέρει να μην δεν γίνει το γήπεδο. Σου λέει, ορίσε, επί δικιά μου προεδρία έγινε γήπεδα στην Ελλάδα, θα σου πει. Άσχετα αν δεν έβαλε βόλτσα. Πάει να, πρέπει να επιβλέψει εκεί, γιατί αυτή η τεμπέλα εκεί πέρα δεν πάει κανένα να δουλέψει. Εθνική αποτυχία. Λέει, θα σε φτιάξω πάρκο και τα γεράματα. Θα γίνει, θα γίνει. Θέλει η γραφειοκρατία πόλη. Και ορίστε, για ένα πάρκο γίνεται χαμός. Για την Τούμπα τώρα εσύ περιμένει να γίνουν όλα εύκολα. Για αυτό σου λέω, θα πεθάνουμε και η Τούμπα δεν θα γίνει. Θα γίνει. Εδώ θα είμαστε. Εδώ και μαζί εκπομπούλα θα συζητάμε. Με τον επόμενο σεισμό θα πέσει πάλι θύρα. Άντε πάλι, χτύπα ξύλο, ρε άνθρωπε. Λοιπόν, εθνική αποτυχία και έχετε το Κούμπο και Μανολάμε Παπασταθόπουλο. Ωραία πράγματα. Οι οποίοι έβγαλαν γλώσσα πριν με τον Άγγελο, τώρα δεν βγήκαν να κάνουν δηλώσεις. Εσύ τι συγκόμενα του Άγγελο? Όχι. Όχι, αλλά όταν βγαίνει πρωτοστάτη και σηκώνει τον μπαϊράκι, συνήθω θα βγει εσύ μάγκα να κάνει δηλώσει. Δεν αφήσει να κάνει δηλώσει. Ο Τσιγκάρας και είναι καλός άγγελος. Και ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς. Υπερασπιστές του άγγελου. Όχι. Αμα είναι, γιατί δεν τον πήρατε στο ΠΑΟ? Δεν είμαστε υπερασπιστές. Γιατί τον έχεις στο ΠΑΟ? Άλλο πράγμα σου λέω εγώ. Γιατί δεν τον πήρε ο Γιώργος? Πράγμα σου λέω. Ο Γιώργος δεν τον πήρε. Σου λέω άλλο πράγμα. Εσύ μου λες άλλο τώρα. Εγώ σου λέω. Ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος δεν βγήκαν και είπαν με τον Άγγελο ότι η εθνική δεν πάει καλά, δεν κάνει δεράνη και πρέπει να αλλάξουμε για να φύγει. Ναι. Ωραία. Άλλαξε ο προπονητής. Γιατί δεν κερδίζουμε τώρα? Και τι να κερδίσει? Έκανε τρία δοκάρια, δεν κερδίζει. Τι τρία δοκάρια? Ποιο έκανε? Την τέταρτη εθνική τη Ελβετία. Ξέρει ότι οι παίχτες παίζουν τέταρτη εθνική Ελβετία και πέμπτη Γερμανία. Αυτού δεν κέρδισε ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Εντάξει, και τι τον νοιάζει? Εντάξει, εφόσον θέλατε την αλλαγή, έγινε αλλαγή. Αλλά πείστε μας, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει ούτε αυτό το λιμό. Άστερε το λιβάνι στον Άγγελο. Βράχος ο Κιγέρμε, έχει ένα χτύπημα για τον τέτοιο. Και είχαν διακριτικά του ΠΑΟΚ για την κατάπτυση, επίθεση που είχαμε προχθές, έτσι το βραδάκι. Τι κατάπτυση είπε? Κατάπτυση. Είμαστε κατά της βίας γενικότερα. Από όπου και αν προέρχεται από οποιοδήποτε χρώμα. Γύραν κανέναν? Δεν δίραν αυτό, έλεγα. Αλλά διέκοψαν, εισέβαλαν, έκαναν, απείλησαν. Έλα ρε φίλε, ένα λεπτό. Τι έλα ρε φίλε. Έπεσε καμιά μπουνιά. Τι θα χτυπήσει τα παιδάκια, πας καλά. Άλλο λέω ρε φίλε. Δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Ναι, αλλά διέκοψαν, τους απείλησαν, τους έκαναν, τους έραναν. Ναι. Φωνάξαν και αού. Ναι. Εντάξει. Τι εντάξει. Είμαστε κατά της βίας, οποιαδήποτε μορφής κι αν είναι. Και από οποιοδήποτε κι αν έρχεται. Ναι. Και αυτά τα υποκριτικά του Ολυμπιακού να τα αφήσει στην άκρη. Ας μας δουν τι έγινε με τον Τζίλο, ας μας δουν τι έγινε με τη σφαίρα που στείλανε. Σωστό. Ας μας δουν για τους φούρνους που κάπηξαν. Σωστό. Έκαψαν. Σωστό. Και τα συζητάμε όλα μαζί. Ναι. Άρα τα γουρούνια όλα την ίδια μουρία. Ακριβώς. Η βία δεν έχει χρώμα. Κύριο, που έχω να πω το εξής. Να σας τσιγκλίσω λίγο. Τσίγκλα, τι, 9:26 είναι η ώρα τώρα. Κοίτα τώρα. Τσίγκλα. Πήγανε 100 άτομα, λέει, στα παιδάκια του Ολυμπιακού. Πήγανε, ναι. Πήγανε, ωραία. Ξέρεις ότι ο Μαρινάκης είναι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εδώ, ναι. Σε ποιανού μνημόσυνο πήγε, ξέρεις? Δεν ξέρω. Στο Παλαιστή που πέθανε, το δικού μας. Εδώ. Του Ποζίδη, ναι. Πέθανε ο Ποζίδης. Και πήγε στο μνημόσυνο ο Μαρινάκης. Εντάξει. Καλά είχαν, άμα ήταν φίλοι. Βεβαίως. Και ήταν γνωστοί, γιατί εμείς δεν έχουμε φίλους Ολυμπιακούς. Άλλο λόγο. Ναι. Και δεν πήγανε 100 να φωνάξουν.
Πού να φωνάξω. Στο μνημόσυνο. Εντάξει, σέβεσαι και τη μνήμη του ανθρώπου του. Αλλά πάρα φωνάξει επειδή πήγε ο Μαϊνάκης να δει ένα φίλο του σαν νεκροταφεία, ρε Κωνσταντίνε. Πλάκα με κάνει. Να σου πω κάτι. Φιλατσάρι ο Μαρινάκης εδώ σε κάνει πλάκα. Ναι. Πάει στις 7 θάλασσες. Είναι κάτι παοξίδες. Γιατί έχεις εντύπωση ότι δεν σου λατσάρει κάτω όταν πηγαίνει ο άλλος. Τρώει στα πασαλιμάνια, κάνει κορμό. Ναι, παιδάκι, μάλλον λέω εγώ. Δεν πήγε 7 θάλασσες, ο Μπρασερί πήγε εδώ κάτω. Τώρα δεν θα κάνουμε και διαφήμιση. Δεν ξέρω, δεν κάνω. Ναι, στον Καρσόν κάτω, εκεί παραλία. Δεν ξέρω τι Καρσόν, Μαρσόν. Σου λέω τώρα. Πέρανε κάψεις, λέει, τα Καρσόνια, δεν ξέρω, δεν λέει. Αφού έκλεισε όλο το χώρο, όλο το μαγαζί. Έκλεισε όλο το χώρο σου. Τι, δεν θα πάει πέρα. Γιατί δεν κάνετε εκεί. Ογκ. Λοιπόν, τρελαίνει τους Τούρκους ο Βαλμπουενά. Τρελαίνει. Τους Τούρκους ο Βαλμπουενά, το μετάνιο σαν λέει Σιβενέρ που τον έχασαν. Λέει ο κόκκινος, εδώ ο πρωταλητής. Μάλιστα. Έτσι, τρελαίνει ο Βαλμπουενά, ο οποίος μας έχει εκθέσει, έχει ξεκινήσει με πατημένο γκάζι και είναι σούπερ. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια, τι να πούμε τώρα εμείς. Αλλά κάνουμε το άσπρο μάτσο. Πόσο χρόνο είναι. 35. Πόσα μάτσα έχει μπροστά του. Έχει πολλά. Αυτό να περιμένουμε ακριβώς. Δεν ξέρω. Είναι μικρό σκάφο πάντω. Ναι, τα μικρά σκάφη να τα περιμένει στι αντοχέ σου. Οι μαούνε Αύγουστο μήνα καθάρισαν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Για πε πάλι που καθάρισαν οι μαούνε. Καλά τα φέτο. Γιατί πέρσι είχε. Ρωτάω. Γιατί πέρσι ξεκίνησε καλά ο Πάουκ. Πες μου λίγο κάτι. Φάντα δεν έπρεπε. Πέρσι τέτοια περίοδο Πάουκ θυμάσαι τι έκανε. Έψα δεν έπρεπε. Κέρδισε 1-0 τον Αστέρα με το πέναντι που φώναζε η Ελλάδα. Έτσι κακό. Και κέρδισε 1-0 τον Πανιόνι με κακή εμφάνιση. Αυτά έκανε. Μάλιστα. Ήδια περίοδο ακριβώς. Το ίδιο έκανε και φέτος. Θα πιάναν τα γόνατα οι παίκτες το 60 με την Κούβα. Φαινόταν, ήταν κουρασμένη ομάδα. Εγώ δεν έχω δει στη ζωή μου Αύγουστο μήνα. Πάλι δεν έχει φαγώθηκε. Δεν έχω δει στη ζωή μου Αύγουστο μήνα. Ναι. Χαφ το 60. Ναι. Στο Αύγουστο εγώ μήνα. Εγώ δεν έχω δει στη ζωή μου Αύγουστο μήνα ομάδα να παίζει 90 λεπτά φούλου αριθμού. Αυτό δεν έχω δει στη ζωή μου. Εγώ δεν έχω δει. Εντάξει, καλά κάνει. Ναι. Και εγώ λέω ότι δεν έχω δει στη ζωή μου. Ναι. Κοντεύω να πεθάνω, να φύγω από τη γη. Γιατί ακόμα είσαι μεσήλικα. Να δω χαφ Αύγουστο μήνα στο 65 και όχι έναν. Ποιον είναι τον Αγκούστο, είδε τον Αύγουστο. Τον Αγκούστο. Το Μεσίτη. Πώ το λένε, το Μεσίτη. Μεσίτη. Είδα τον Καντουρί. Καντουρί. Είδα τον Πίσεσβαρ στο 80 προχθέ. Και τι θε ο Πίσεσβαρ στο 80, ο Πίσεσβαρ εννοείται στο 80. Αν έβλεπε το Μαχαιρίτσα και τον Πίσεσβαρ. Ναι. Θα παίρναμε λεφτά και θα λέγαμε ποιο θα πεθάνει πρώτο. Ναι. Θα λέγαμε ο Πίσεσβαρ. Ναι. Και να που πέθανε ο Μαχαιρίτσα. Είπαμε. Κάτι σε πρόνημα. Ο Πίσεσβαρ είναι γυμνασμένο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πράσινη. Μαχητική ψυχή δεν είναι αρκετή και έχει τον καλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, οι οπαδικές εφημερίδες να φωτογραφίζουν έναν δικό τους καλό παρότι έχουμε χάσει, είναι αηδία. On paper, πώς τα λένε. Non. Είναι αηδία αυτό το πράγμα. Εντάξει, okay, έπαιξε καλά ο Καλάθης. Πάμε λίγο, κάτσε λίγο ένα δευτερόλεπτο. Κάτσε λίγο, γιατί το πιο σημαντικό θέμα δεν αναπτύξαμε. Το πιο σημαντικό θέμα δεν αναπτύξαμε και περίμενα τη σπορ, την ώρα για σπορ για να το κουβεντιάσουμε. Τι είπα αυτή. Φεύγει από την Νόβα η ΑΕΚ εφόσον πάρει τη Fortnite ο Μαρινάκης. Mm. Γιατί κλαίτε. Δεν κλαίμε. Λέμε το αυτονόητο. Λέμε το αυτονόητο. Ξέστη η Άγια μένα ξεσηδείχνει με αυτή τη στάση. Ότι είναι μεγάλη ομάδα. Και δεν γίνεται να γίνει τσατσάκι κανενός. Μάλιστα. Αυτό μου δείχνει η ΑΕΚ. Ότι είναι μεγάλο κλαμπ. Σου λέει μάγκες, εγώ ήρθα εδώ πέρα να πάρω λεφτά. Όχι να με ελέγχει ο Μαρινάκης. Μόλις φέρεις χ με τον Ατρόμητο ή χάσεις. Ναι. Και κάνεις κανένα χ με τον Άρη, υποθετικά. Εντάξει, μιλάμε. Να στραβώσουν όλα τα μάτια. Ναι, μια στραβή χρονιά. Πάνε να δεις στο ΠΑΟΚ TV τι ακροματικότητα θα έχει. Τι τηλεθέαση. Να βάλω εγώ μουγκό τον Αλέξανδρο Αυτικό στο Μαρμίτα. Ναι, ναι. Πιο πολλά χτυπήματα θα κάνει. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θεματάκι αυτό. Είναι σημαντικό και σοβαρό. Έτσι, για το ποδόσφαιρο συνολικά. Διότι δεν γίνεται. Εδώ πέρσι βούλιαζε όλη η Ελλάδα γιατί ο Σαββίδης έβαλε χορηγία. Στο όνομα τη Super League να λέγεται Σουρωτή. Και τώρα δεν κουνιέται φίλο τη στιγμή που πάει ένα ιδιοκτήτη ΠΑΕ να αγοράσει τα δικαιώματα τηλεοπτικά για να ελέγχει όλε τι ομάδε. Δηλαδή είναι αδιανόητο σε αυτή την μπανανία εδώ που ζούμε. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, ακούσε λίγο κάτι γιατί όλα αλλάζουν και όλα γίνονται Wind One. Ήρθε λοιπόν το Wind One με δυνατότητα να επιλέξει απεριόριστα, πραγματικά απεριόριστα data. Φτιάξε το δικό σου και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Όλα αλλάζουν και γίνονται Wind One. Μάθε περισσότερα στο www.wind.gr. Κάθετος Wind One. Επιστρέφουμε μετά την κοριτσάρα μας, Μαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τελευταίο ημίωρο με πρωτοσέλιδα και γραμμές. Δεν ξέρω από πότε έχετε να πάτε στο Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, αλλά έμαθα ότι συμβαίνουν ωραία πραγματάκια εκεί. Πας με τα πόδια, φεύγεις με ρόδες. Στους τελευταίους μήνες δίνουν αυτοκίνητα με τη σέσουλα, έμαθα. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στην κλήρωση. Εύκολη διαδικασία. Μπαίνετε καζίνο, παίρνετε ένα φόκο με ένα λαχνό. Όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης, πηγαίνετε με το λαχνό σας να δείτε αν κληρωθήκατε για ένα Twingo Renault. Ή μετρητά έως και 5.000 ευρώ. Οι κληρώσεις λέγονται Car or Cash και παίζουν κάθε Παρασκευή, Σάββατο, στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 12.30. Κομμενιάρικο αυτό το Twingo.
Εντάξει, ναι, τα κορίτσια συνήθως το δείχνουν. Αν τυχαίνει ένας, ας πούμε, γιατρός στο καζίνο. Το κάνει δώρο στην. Το κάνει δώρο στην κόμενά του. Στην κόμενο, ο γιατρός έχει συνήθως, να μην έχει. Ο γιατρός, ο επεμβατικός. Ο επεμβατικός σίγουρα έχει. Σίγουρα έχει. Σίγουρα, σίγουρα, και εγώ έτσι πιστεύω. Εδώ σίγουρα έχει. Κόμενο μπακάλι, θα έχει κόμενο ο γιατρός. Σίγουρα, μαζί σου είμαι. Και να ξέρεις ότι στα νοσοκομεία. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Τι να κάνω, αφού ζουν εκεί μέσα οι άνθρωποι 15 ώρες. Οι γιατροί κάνουν πολύ καλό σεξ στις νοσοκόμες. Αλλά, ναι. Αλλά, δηλαδή άμα κάποιος έχει γυναίκα νοσοκόμα, είναι λίγο σφιχτός αυτό, με λες τώρα. Στη βάρδια. Στη βάρδια επικίνδυνο. Εντάξει, γιατί οι γιατροί είναι και. Είναι και. Ναι, ναι, ναι. Οι γιατροί. Ναι. Ο σωστός γιατρός τι. Ο σωστός, για πες τώρα τι κάνει ο σωστός γιατρός, για να ακούσουμε γιατρός. Και οι υπόλοιποι τώρα. Ο σωστός γιατρός. Για πες, ναι, ναι. Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης. Ναι. Τρώει γύρω οπωσδήποτε και βρωμοφαγητά. Ο γιατρός, σωστός. Πίνει ουίσκι όχι όταν εγχειρίζει. Ναι. Και είναι γυναίκας. Και είναι γυναίκας. Εάν αυτά δεν τα κάνει ο γιατρός, δεν είναι γιατρός. Σωστά. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Μπράβο, έτσι. Θα βάλω σε μια σειρά. Ο γιατρός πρέπει να είναι γυναίκας. Εδώ λέει ένας φίλος πάντως, ναι, συμφωνώ εδώ μαζί σου. Λέγαμε. Γιατί οι γκόμενες όταν ακούν γιατρός. Ψαρώνει με τη μία. Ακόμα και στο Ιπποκράτιο να δουλεύει. Βρε, ψαρώνει με τη μία. Ποιο είσαι παίζει σημαντικό ρόλο. Τέλος. Ακόμα και αυτός που άρρωσε καμπαναριός στο Παρίσι, πώς το λέγανε. Κουασιμόδος. Κουασιμόδος, ναι. Διάσημος. Διάσημος, ακριβώς. Αλλά σφύριζε ο Κουασιμόδος εκεί τα μωράτα. Και η πιτσιρίκα τον ερωτεύτηκε τον Κουασιμόδο. Αλλά εδώ λέει, λέγαμε το Γιάννη με το ένα νι το βαρουφάκι, λέει τον Αντετοκούμπο. Σε πείραξε. Τώρα άμα είστε κουλτουριάλιδες αριστεροί. Ναι. 4 χρόνια η αριστερά έδωσε τις εξετάσεις, απέτυχε. Γίναν δεξιοί οι αριστεροί. Λοιπόν, ζήτω ο καπιταλισμός, να πούμε, ζήτω το χρήμα, ζήτω οι τράπεζες. Ζήτω να πούμε οι επιχειρηματίες, ζήτω ο Κοντομινάς που τα χαρίζουμε. Εντάξει, αυτοί είστε οι αριστεροί. Αφήστε το Μητσοτάκι τώρα να κάνει τα ίδια και χειρότερα, αλλά αυτός είναι δεξιός. Δεν θα τον κυνηγήσουμε. Ο να, Μάκης λέει... ξέρεις, ναι. Να ξέρετε, όταν λέει κάποιος είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής, πάω με το χρήμα. Πάμε τον επιχειρηματία, μάλιστα ρε φίλε αυτός είσαι. Όταν είσαι κομμουνιστής και πας με τους παπάδες, πας με τους επιχειρηματίες, τραβάς να πούμε έμφυα στο λαό και χαρίζεις τα χρέη στον Κοντομινά. Λες θα ασκήσω τους Αμερικάνους και πας εκεί και τους κάνεις να πούμε να μην πω τι για να βγει. Magic life. Ωραία να πούμε. Ναι, 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 ναι. Μπράβο. Λέει δεν κυνηγάτε το Μητσοτάκι. Λέω γιατί δεν το κυνηγήσω, δεξιός δεν είναι. Ναι. Δεν είναι καπιταλιστής. Μάρεβα, ζάρεβα, πώς τη λέει τη γυναίκα του να πούμε κτλ. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε καλημέρα από τον Σπύριο τον Κογκολέζο. Μπίστε να λέει δεκάρι και αριστερά ο Στόχ. Πες του πως δεν υπάρχει όμορφη Κινέζα. Δείτε λίγο την Άσα, κύριε. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά και όμορφες Κινέζες. Δείτε όμορφη Κινέζα. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποιες. Λοιπόν, ανοίγουμε σαν... κέντρο. Έχω πάει σαν τον Ινιρέ. 90-90-90. Έχω δει τα Κινέζα. Δεν μ' αρέσουν οι ασιάτες και εμένα δεν μ' αρέσουν. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Αλλά θα υπάρχουν κάποιες που θα αρέσουν. Σαν την γυναίκα την Βόρεια Ευρωπαία, ακόμα ναι. Η Ελληνική. Σ' αρέσουν οι Σκανδιναβίε. Σ' αρέσουν. Σουηδία, Νορβηγία. Δεκαετία 70 οι Ελληνίδες ήταν κατσιβέλες με κάτι μέσες μεγάλες, φαρδιές, κάτι μπούτια χοντρά. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Βελτιώθηκε πάρα η Ελλάδα. Πολύ, πάρα αλλά πολύ. Ακόμα περισσότερο. Γυμνάζεται, προσέχει. Εντάξει, όσο μπορεί. Εντάξει. Δεν είναι και τρελαινόμαστε κιόλας. Αλλά... Είχαμε μείνει στην ΑΕΚ. Ναι. Τι λέει το μήνυμα, τι είσαι, τι λέει. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, τι λέει το μήνυμα. Για τις ασιάτισες. Ότι είναι λίγο σφιχτές. Λέει γενικότερα. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Ποιος το στέλνει το μήνυμα. Ο μέσα, ο lover boy, ο Δίτσι. Ο Διτσιράπης. Ναι. Έχει πάει μια ασιάτιση. Δεν μπορεί να έχει πάει για να το λέει. Διτσιράπη, έχει πάει μια ασιάτιση. Για να το σηκώθηκε, παιδιά, θα πει. Και ξέρεις ότι είναι στενό το αμπάρι. Το αμπάρι είναι στενό. Διόργα του Σουέζ. Διόργα του Σουέζ. Τη Κορίνθου, η Διόργα είναι. Πόρθμος. Λοιπόν, φεύγει από την Νόβα ΑΕΚ, είπαμε εφόσον εμπλακεί και την πάρει τη φόρθεν ο Μαρινάκης. Είναι το χτύπημα της ώρα για σπορ. Και είναι και το πολύ λογικό για μένα και δείχνει το μέγεθος ότι είναι κλαμπ μεγάλο, δεν είναι ομαδούλα να είναι υποχείριο κάποιου. Έτσι, μπράβο εδώ, ο Γουστάρο ΑΕΚ εδώ. Είναι ένας άλλος, ζει σε παράνοια και έχει φωτογραφία του Λιβάκη. Αυτό είναι το πρώτο. Σ' αρέσει η ΑΕΚ. Σε αυτή τη φάση. Όταν συμμάχησε με τον Ολυμπιακό. Δείχνει και ότι είναι με. Ναι, ήταν. Αλλά πάλι, πρόσεξε. Αυτό ήταν προσωρινό εκεί. Ξέρω ότι με κλέψαν. Ξέρω ότι με κλέψαν μαζί εκεί. Το ξέρω. Ναι, αλλά η ΑΕΚ σαν ΑΕΚ ατομικά δεν δέχεται να είναι τσατσάκι κανενός. Και πού θα πάει. Δεν ξέρω πού θα πάει. Πού θα πάει. Στο ΑΕΚ TV. Το ΑΕΚ TV θα κάνει. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοπόρο. Το είπαμε σε αυτό το θέμα. Είναι πρωτοπόρο. Κάνει το ΑΕΚ TV. Ναι, θα κάνει το ΑΕΚ TV. Και έχουμε για το πρωτοσέλιδο τη Μέτροσπορ Γρίβο ο τεχνικό διευθυντή. Έτσι. Γρίβο. Ο τεχνικό διευθυντή. Ποιο θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε γραμμέ. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Αυτό ποιο είναι δεξιά. Ο Σαββίδη. Ο Σαββίδη. Ωραία φωτογραφία. Δεν σ' αρέσει. Κούκλο. Γιατί. Αλλά. Βάλε και έναν άντρα εκεί όμορφο. Τι αφού ο Σαββίδη είναι ο διοκτή του ΠΑΟΚ πρόεδρο. Βάλε και ένα δίπλα ωραίο. Να βάλει. Ποιο να βάλει ο Κωνσταντίνε. Τι α πούμε. Ποιο να βάλει. Τον κακά στο Μάκη να βάλει. Ποιο να βάλει. Καλώς είναι. Πάμε το κακά στο Μάκη. Καλώς. Μάκη είναι ωραίο παιδί. Πάμε γραμμέ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Έλα Μακεδονία μου. Oh, μανούλα μου. Να, έλα μανούλα μου. Μανούλα έλα, μου έλα, δεν μανούλα. Έχω χαφ μανούλα μου. Θα πάω με το τσιγάρα και με τον πούρο εκεί κάτω. Τσιγάρα. Το παιδάκι θα πάρει την ευκαιρία. Μια χαρά είναι να την πάρει ευκαιρία. Δεν κατάλαβα. Δεν το μειώνουμε. Μπορεί ο τσιγάρα σε δύο χρόνια να γίνει καμπάρι. Δεν το ξέρεις. Είναι καλύτερος από αυτούς εδώ τους. Βεβαίως. Άμα δεις μεγάλα κλαπ στην Ευρώπη πώς θα προωθούν τα πιτσιρίκια. Μια χαρά τα βάζουμε. Λοιπόν θυμάμαι το τσιγάρα. Απλά τώρα το παιδί ας πούμε. Χωρίς να το προετοιμάζουν, έχει ανάγκη να μπει εκεί. 19χρονος. 2.000 γεννηθείς είναι. Μακάρι το παιδάκι να πάει καλά. Δεν το ξέρουμε τώρα. Γιατί τώρα Νίκο, το λένε έλα. Τσιγάρα και τσιγάρα. Νίκο, κάτι άκουσα. Θα πάει να ελέγξει τα έργα στην Τούμπα ο Μαρινάκης. Γιατί θα το μαλώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι άκουσα εγώ. Και το ρεπορτάζ. Και το κολυμβητήριο και όλα θα είναι καλά. Και ο Δήμος και ο κύριος, πώς το λένε εκεί, τον Πασχάλη της γιαγιάς, τον Τζιτζικώστα, όλα με μια χαρά. Και τακτοποιήθηκαν τα πάντα και τα χαρτιά και τα έγγραφα και θα τα πάρουμε πριν φύγει η κυβέρνηση. Να σας δω, το γήπεδο, να σας δω τι θα λέτε όταν θα γκρεμίζετε η Τούμπα για να γίνει το γήπεδο. Να σας δω τι θα λέτε. Δεν θα ζούμε. Πώς δεν θα ζούμε. Δεν θα ζούμε. Εδώ, τον επόμενο χρόνο. Την Τούμπα πιο, ένα χρόνο. Πιο πολλές πιθανότητες. Τώρα λέτε κάτι που ασφαλούν γιατί ξέρετε τι γίνεται. Την Τούμπα, άμα χάσετε από τον Άρη τον Ολυμπιακό, πιο πολλές πιθανότητες θα την γκρεμίσετε ήδη. Λες. Καλά, ναι. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Εκεί που θα ελέγχει το έργο στην Τούμπα, μην του πιάσει καμιά λιγούρα στη φαρμάκη και κλείσει ο δρόμο 5 ώρες. Να προσέχετε, γιατί ο Μαρινάκης είναι αυτός, γι' αυτό του λέω. Εγώ του δίνω συμβουλή του Μαρινάκη να κάνει λίγο δίαιτα, γιατί δεν το βλέπω να ζει πολύ. Πώς είναι, τι βουνό είναι, τι πρώτο σύνολο. Και τρώει όλο το φαγητό του, τι να κάνουμε τώρα. Και άμα μετά τρώει και του διπλανού, άμα πονάει. Εγώ μπήκα μέσα στο μηνοϊκό πολιτισμό στη μηχανή του χρόνου. Ναι, ναι. Και βγήκα και φωτογραφία στο Facebook. Και πήγα στην εποχή του μηνοϊκού πολιτισμού. Και αντί για το Μηνόταυρο, ήρθε ο Μπρουτόταυρο. Πες το να λέει το τρελό από δίπλα ότι ο τσιγάρας θέλει τρεις βέρμιου λέει σε καθισιά λέει για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ναι. Θα το φτιάξουμε το παιδί, μανούλα, θα το φτιάξουμε. Δεν ξέρω θα το κάνουμε. Ο τσιγάρας πάντως ήταν το πουλέν του Παύλου Γκαρσία πέρσι. Ναι. Και ο Παύλος τον αναβάθμισε. Αετόπουλο. Πρόσεξε να δεις. Απ' τους μεγάλους χάφτους Σαββίδη, το Αετόπουλο, το δικαίωμα. Ακούω καρπινατέρα. Άκου τώρα. Άκου, θα πιάσουν από το 59 τα χάφ που βγήκαν από τα σπλάχνα. Από τα σπλάχνα. Το Αετόπουλο θα γίνει της Μουρλής. Φύγε Πασόκο, φύγε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Το Αετόπουλο. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Ναι. Έλα, καλημέρα. Α, μανούλα μου, ψυχικάρα, ωραία. Έλα, ρε φωτάρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Ένα εδώ πουλάνε τρέλακ του ασφαλούς τώρα ήρθαν εδώ πέρα. Έχει όμορφους Κινέζους, εντάξει. Να ο άλλος με τις Κινέζες. Έχει εδώ μια και ένα μαγαζάκι εδώ σε ένας είναι κουκλάκι δικά σου. Κουκλάκι, αλλά. Το μόνο που είναι αδύνατο, 40 κιλά, 45 κιλά. Δεν είναι για τα κινέζικα. Αλλά κουκλάκια, γουστάζεται και τα κινέζικα στο μαγαζί, ε. Πολύ ωραίο. Τα ακούστη λέει πολύ ωραίο. Δεν στο λέει και με σαν να έχουμε πάρει εμείς κινέζικα. Τα στενά ήταν παλιά, δεν ισχύουν βέβαια. Α, δεν ήταν παλιά τέτοια. Η κατασκευή έχει αλλάξει. Ναι, βέβαια. Τώρα Κώστα θυμάται που του 30 χρόνια που λέγανε. Οι ναυτικοί τα λέγανε αυτοί. Που γίνανε στα καράβια τότε, μπαρκάρανε. Δηλαδή εκεί σε Σαντορίνη εμείς είχαμε με μάτι ευρωπαϊκό της Κινέζης. Φύγε από εδώ, ρε. Γιατί, να φύγω. Φύγε εννοώ δηλαδή. Μεταφορικά στο ναι, ξέρω, ξέρω, πλάκα. Τι λέει, πού είσαι τώρα, πώς πάει η λαϊκή εκεί. Ναι, λαϊκή. Έμψε, κατάλαβα, ναι. Λίγο να ξεκουραστώ λίγο. Μπράβο. Και μετά πάμε για δεύτερο μήχρονο. Μπράβο, ρε. Έχει ο κόσμο, εντάξει, έχει δουλειά. Εγύρισε ο κόσμο, τώρα ψωνίζει τα ζαβάτια. Ναι, πες, αυτά τα ζαβάτια τα δίνετε και φάρμακο για να μας τα πουλήσετε. Τι πράγμα. Λέω, τα ζαζαβατικά όχι, αυτά, φέτος, δε, τα βάζετε πέρα, ένεση. Δε, όχι, ρε, τι κάνεις, πού είσαι, ρε. Σας αφήνω να τα πουλάτε χωρίς ένεση. Τα θερμοκήπεδα κάνουν καλλιέργειες δυναμικές, ρε. Γιατί εγώ είχα ένα φίλο που ήταν οδηγός, πήγε να πάρει κάτι γουρουνάκια να τα φέρει από την Ολλανδία εδώ. Γουρουνάκια, ρε φίλε, τώρα σε βαβάτια άλλο. Γουρουνάκια τα βάλω σαν τον Μπέλκα ήταν τα γουρουνάκια και μέχρι να τα φέρει εδώ σαν το Βενιζέλο για να τα γουρουνάκια. Κώστα, τα ξένα τα χειρνά τρώνε πολύ ένεση, εντάξει. Φύγε! Αντιβιωτικά στο φουλ. Ναι. Λοιπόν. Και τεχνικό διευθυντή, τι έχουμε, Νικό, τι θα πάρουμε τώρα. Έκπληξη, μεγάλο όνομα απ' έξω λέει. Δεν άφθαρτο. Λέμε για τις Τσιάκου που πάει, για τις Τσιάκου. Όχι, όχι, άφθαρτο. Θα φέρει άλλους πέντε σακάτι, δεν σκάφω αυτό. Άφθαρτο λέει, άφθαρτο. Ναι, άφθαρτο. Καλώς δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζουμε, αλλά άφθαρτο. Δεν έχει ακουστεί το όνομα. Γιατί δεν κάνει τεχνικό διευθυντή την Κονζάρεβα. Κάτσε ρε, τι να την κάνει, θα το λάσκω την Κονζάρεβα. Αφού είναι στα λογιστικά και ασχολείται. Σάμα της να πούμε ξέρει περισσότερο μπάλα. Λιγότερο μπάλα από τον Βρίζα. Καλά σου λες, τι κάνει και μαγείρισα, τι κάνει, τι είναι η Κονζάρεβα. Την κλωνοποιήσουμε, την βάλουμε. Κονζάρεβα
Είναι η μόνη τίμια εκεί που δουλεύει στο Σαββίδι δίπλα. Η μόνη που δεν θέλει να τον φάει λεφτά. Η μόνη που τον αγαπάει. Και αυτό γιατί έχει το ισχυρό πόσο που διαχειρίζει τα οικονομικά. Από αυτή δεν περνάει τίποτα. Και δεν τυχονεύει κανένα γιατί όλοι δεν τον ακούσουν το Σαββίδι. Και δεν τυχονεύει κανένα γιατί το προσέχει. Εγώ συμπαθώ τον Κοντζάρη. Μ' αρέσει και σαν παρουσία. Δεν έφαγε φιλόπιτα από χοντρή και σ' αρέσει κοντζάρμα. Δεν είναι χοντρή κοντζάρμα. Είναι λιγνή, ναι. Δεν είναι χοντρή. Ναι, ναι. Λάθος. Έχετε λάθος εκτίμηση. Έχει φυδίσει. Ο Μαρκός είναι. Είναι φυδίσει. Λιγνή. Πάμε πάμε. Γεια σου φωτάρα μου. Γεια σου γόρι. Πάει διακίνηση χρόνου άθλια. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Ω κυρία Δώρα μας. Τι κάνεις. Καλά, ευχαριστώ εσείς τι κάνετε. Καλά είμαστε, να εδώ ήρθε ο Κωστής, τους ξεπατώνει. Για μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Μόνο για τον Άρη, για κανένα δεν λέει κυρία Δώρα, δεν ακούσε εδώ τώρα όλους τους ξεφωνείς. Τι καλή κουβέντα από για τον Άρη. Απεκλείστε από το UEFA, ισοπαλία με τον Άρη, ήταν με τον Βόλο. Δεν κερδίσει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ενώ πέρσι ο ΠΑΟΚ που πήγε αίτητο ταμπλούχο έλεγε καλές κουβέντες. Πότε είπε στο τέλος όταν έβγαινε ο Λουτσέσκου. Τα πήρε τα μάτια σου. Όλη τη χρονιά εξεφώνησε. Δεν έχει χάσει. Τι παίχτη είναι αυτή. Σαββίδης έτσι και τώρα μα το αλλάζει πάλι το έργο. Για λέγει κυρία Δώρα. Για λέγει κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα. Ναι. Τι φαγητό έχουμε σήμερα, κορίτσι. Τι θα φάμε. Α, ό,τι κάνει πόντι από πάνω, ε. Ναι. Αλλά κάτι ελαφρύ σήμερα, Τρίτη, ε. Γιατί την κόβει την κυρία Δώρα, μπορεί να φάει βαρύ. Όχι, δεν τρώει βαρύ. Δεν τρώει βαρύ. Δεν τρώει βαρύ. Όχι, δεν τρώω. Κυρία Δώρα, και την εθνική δεν υποστηρίζει και όλου του ξεφωνίζει και του κράζει. Βάλτε τον ένα λίγο χέρι. Εσύ να χωριέσαι και εγώ σε χωριέμαι αυτό σε λίγο. Κυρία Δώρα, εσύ είσαι μια γυναίκα που έχει δει πολλά πράγματα στη ζωή. Τη δεκαετία του 60 και του 70 έχει δει κανένα μαύρο Έλληνα. Όχι. Ξέρει ποτέ είδα. Ήμουν μικρή. Έχει δει μαύρο Έλληνα. Άκου να δεις, είχα μέχρι να βγάει η μαμά μου να πάω να τα δώσω στο Βαλεσιάζη το γιατρό και το γιο του πηγαίνει μου. Ναι. Και ανοίγει η πόρτα και βλέπω μία χοντρή μαύρη γυναίκα. Πετάω τα αυγά και τρέχω και λέω τη μαμά μου, τι δέξεις μπαμπούλα έχουν στο σπίτι τους. Μπαμπούλα. Κυρία Δώρα, σε ρωτήσω κάτι, μήπως γιορτάζεις σήμερα. Ναι. Αχ το κορίτσμα, είσαι Μητροδώρα, Μηνοδώρα ή Νυμφοδώρα, έτσι. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, κοριτσάρα μου, να σε χαιρόμαστε. Γιορτάζει το κορίτσι μας. Τι Νυμφοδώρα, ρε. Σήμερα γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα, η Νυμφοδώρα. Η Μηνοδώρα ποια είναι, θεία του Μήνου ή. Τρεις αδερφές, οι τρεις αδερφές. Η Θεοδώρα ποια είναι. Άλλη είναι Θεοδώρα. Δεν είναι, κυρία Δώρα, δεν είστε Θεοδώρα. Μητροδώρα, δεν Μητροδώρα. 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 Κυρία Δώρα, την αγάπη μας χρόνια πολλά! Να σε καλά. Πρώτη φορά ακούω Δώρα. Κοριτσάρα μας γιορτάζει, γι' αυτό σου λέω τώρα μπορεί να. Η Μητροδώρα την ηθία του Μητρούδη. Ήταν τρεις αδερφές αυτές. Η άλλη Μηνοδώρα του Μήνου ξαδέρφη ήταν. Και η Νυμφοδώρα. Η Νυμφοδώρα τι ήταν, νυμφωμανή. Έλα ρε εσύ κουλιά, νεφάνη. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε χρόνια πολλά τη Μητροδώρα. Και Σιλοδώρα, πάμε παρακάτω. Εγώ νόμιζα Θεοδώρα τη λέγανε. Όχι, δεν τη λένε Θεοδώρα. Είναι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Τι κάνανε και ήταν Αγίες, τι κάνανε. Παρθενομάρτυρες είναι τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Και επειδή τα παρτίδες κάνουν ζούσα στη Βυθινία της Μικράς Ασίας επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Μαξιμιανού. Και τι κάναν και σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψαν την πατρική οικία για και τα εγκόσμια. Εγκαταστήθηκαν σε μια ερημική περιοχή της Νικομίδιας. Εκεί έζησαν με προσευχή και θεράπευσαν τους πάσχοντες από διάφορες ασθένειες. Έκαναν πολλά καλά οι τρεις αδερφές. Μπράβο. Άμα την είχες κόρη θα την έλεγες νορμάλ είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν την έχω κόρη. Όχι, πες τώρα, βάλε το πρόβλημα στο σπίτι σου. Δεν το βάζω το πρόβλημα στο σπίτι. Α, δεν το βάζει και τρεις αγγίες. Εάν ο καθένας επιλέγει το δρόμο της ζωής σου, ό,τι θέλει να κάνει, τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί εγώ να σε αναχωρθώ, αλλά μπορεί ο ίδιος ή η κόρη να πάει καλά. Ρε, αν δεις την κόρη σου με κάνει αγκόμενο να βρίσκει δουλειά, να κάνει παιδιά, πάει και εκεί στην ερημιά. Δεν μπορεί να θέλει να ζήσει έτσι καλά. Α, παράτα με φίλε. Καλημέρα. Δεν είναι normal πράγματα αυτά. Καλημέρα. Καλώ τον Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται. Α, εδώ, παρεούλα, εσύ τι κάνεις. Νίκο. Έλα. Σου κάνω μια υποθετική ερώτηση, δεν θέλω να με διακόψει ούτε ο Κώστας ούτε εσύ. Είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και σου λέω πάρε όποιους παίκτες θέλεις, εγώ θα σου φέρω Ρονάλντο, Μέση. Και άλλον έναν δυνατό δεν ξέρω, Neymar. Αλλά μου διαφορά. Μπράβο, θα μου βάλεις πέντε Έλληνες μέσα να παίξουν και θέλω να μου πάρεις το UEFA. Υπάρχει περίπτωση να το πάρεις. Γιατί να μην υπάρχει. Από Έλληνες θα πάρεις το Φορτούνι και τον όποιος Πασχαλάκη. Όποιος θέλω, δεν θα πάρω από Έλληνες. Πέντε Έλληνες, δεν μου πες. Ναι, αλλά να παίζουνε. Ναι, θα πάρω πέντε Έλληνες και με αυτούς τους τρεις παιχταράδες γιατί όχι, μπορείς να το παλέψεις, βέβαια. Και θα παίξουν, ρε φίλε, δεν έχουμε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης, ρε φίλε. Εγώ δεν διαφωνώ υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Εγώ γιατί ο Μανολάς δεν είναι καλός, δηλαδή τον πάρω για στόπερ. Θα βάλει το Μανολά, τον Παπασταθόπουλο, ναι, τον Πασχαλάκη. Το Πασχαλάκη, το Φορτούνι. Ναι, το Φορτούνι και άλλο... ένα ακραίο θα πάρω. Ναι, και θα πάρει το κάθισμα. Ναι, μαζί με Νεϊμάρ, Μέση και όποιον θέλω εγώ. Δεν φτάνει μπάλα μέχρι εκεί. Καλά. Θα πάρω και ένα χαφ, δεν θα πάρω δυο. Επόμενη γραμμή. Έλα, Νίκο, και κάτι άλλο να κλείσω.
κάνει Έλληνα το Βέρμπλουμ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του NBA, ήταν ο πολυτιμότερος. Έχετε υπόψη έτσι γι' αυτό. MVP ρε φίλε, ο MVP. Ναι, πολυτιμότερος, όχι ο καλύτερος παίκτης. Εντάξει, όταν, καλημέρα. Όταν λέμε MVP, τι νοούμε, ότι βγήκε ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Δεν είναι MVP. Αφρικάνος, είναι καλά. Πολυτιμότερος, καλύτερος, όταν παίζουμε με τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Να το πού αυτό γιατί τον έχει μανίδα. Άλεξ, τι κάνεις αγόρι μου. Δεφορμένο Άλεξ. Βλέπουμε. Λοιπόν, δεφορμέ μου να χθες. Γιατί αγόρι μου σου δεφορμέ. Τέλος πάντων. Θέλω να πω χρόνια πολλά την κυρία Δώρα. Ναι. Τώρα πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Χρόνια πολλά όλοι στην κυρία Δώρα. Να ξέρεις, κυρία Δώρα, έγινε χαμός. Μηνοδώρα. Νυμφοδώρα. Και. Και Μητροδώρα. Τι αμφού, για αφού αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Έλα ρε Άλεξ, έλα ρε Πασά μου. Έλα ρε φίλε. Έλα αγόρι μου, τι γίνεται. Λοιπόν, δεφορμέ. Για τον Μέση και τον Ρονάλδο και τον Νεϊμάρ και τον Μπελέ και τον Μαραντόνα και τον... Αυτά δεν ισχύουν, ρε φίλε. Και άμα είχε Έλληνες παίκτες, τον Φορτούνη και τον... και τον Μπέρκα και τον... Πασχαλάκη. Και τον Βιερίνια και τον... Λοιπόν, εγώ είχα δει ένα μαύρο Έλληνα... Η Βιερίνια δεν είναι Έλληνας, ρε φίλε, Πορτογάλος. Αντί από εγώ, τον Ντανιέλ Μπατίστα. Α, είχαμε κάνει τον Μπατίστα, ήταν ο πρώτος που κάναμε ελληνοποίηση, έτσι, τότε δεν ήταν. Αμπράβο. Αμπράβο. Τον πήρω Δήμα κάνετε. Άλεξ, γιατί είσαι τεφορμέ, λέει, εδώ είσαι τεφορμέ, λέει ο Κωστής. Έχω και εγώ τα δικά μου. Εντάξει, να, είναι λογικό ρε φίλε, όλοι έχουμε τα δικά μας. Καλά σου λέει ο Άλεξ. Σιγά σιγά θα ρολάρει, είναι βαρύ κορμί, είπαμε, θέλει Νοέμβριο, εκεί θα πιάσει τις τελικές του. Λίχα πει άλλο. Εντάξει. Για τα λεφτά θα τα πω. Ναι, ναι. Πάω να είσαι και μη φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Άλεξ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Ρε το φουκαρά τον Πάοκ που λέει και μια ψυχή, ποιο τσιγκάρα βρε. Λέει ο Δήμος από τον Κορινό που μας χαιρετά, λέει στις βαριές φανέλες. Σαν τον Όλυμπο να γίνεις χρόνια πολλά, λέει γλυκιά μας κυρία Δώρα. Είναι σαν τον Ταΐγετο. Ναι, βέβαια. Κλαίω με τον Μητροδόρο και την Νυφοδόρα. Χαιρετισμούς από Σύνε, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από το Σύνε που είναι Αριανός. Σε πήραμε ο Μητρούδης τηλέφωνο να σε πει ότι θα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου. Πότε θα την κάνει. Με ένα μέσα στο Viber, πώς το λένε. Στο Viper, Viper, ναι. Τι είχε τι σε λέει. Με είχε πάρει και εμένα κάποιο θα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο να πούμε και τα λοιπά. Να βρεθούν. Πάμε σε ένα τελευταίο για να κλείσουμε την πορτέλα. Θα φωνάξει για τον Γκάλι εκεί. Όχι, θα τα πούνε έτσι. Άμα δεν έρθει ο Γκάλι και η Παπίου, εγώ δεν πάω. Φίλε, πραγματικά εγώ τον Μητρούδη του βγάζω καπέλο μόνο και μόνο που είχε την δύναμη να πει Γκάλι. Θα σε δώσουμε, θα φύγει. Τελείωσε. Σουπεράδε ήταν. Ναι, είχε τη δύναμη και το είπε. Δηλαδή είχε γκάτσε. Εγώ αυτό λέω. Φρέχε γκάτσε. Σουπεράδε είχε. Θα κάνει βρει με τον Γιαννάκη. Ναι, και λέω ξυλώσουμε τον καλά. Δηλαδή το στο ιερό τέρα του μπάσκετ. Πλήρωνε ο Γιαννάκη τώρα. Καλημέρα, τελευταία φίλε, έλα. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ναι. Καλημέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Κώστα. Ήθελα να σου πω, από τη στιγμή που λες και σωστά λες, έχει δίκιο, πρέπει να κατεργηθούν οι εθνικές. Η ύμνη, όλα αυτά, εθνική, επειδή μας έχουν και σωστά θα μας περνάνε ότι δεν παίζει ρόλο τι καταγωγή, τι από πού κατάγεσαι. Τι παγκοσμιοποίησεις, την περνάνε μέσα από τον αθλητισμό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε όμως... Για περάσουν 5.000 Σύριους τώρα και χωρίς... Όχι, δεν γίνεται γι' αυτό. Όχι. Κοινωνιολογικός δεν με πιάνετε μόνο. Όχι, Κώστα, θα σου πω, επειδή εγώ μεγάλωσα Γερμανία και το έχω νιώσει στο πετσί μου ότι δεν μου φερνόντουσαν όταν ήμουν μικρό σχολείο όπως φερνόντουσαν τα γερμανάκια, οι δασκάλοι και όλοι. Είναι σωστό αυτό, να μην παίζει ρόλο ότι εγώ τι μαύρος είσαι, λευκός είσαι, έτσι. Το ίδιο είσαι. Ναι, στον Αντετοκούμπο, έχει δίκιο που λες ότι... Ναι, έναν δισεκατομμυριούχο δεν πρέπει να τον λυπόμαστε όπως υπάρχουν... Ναι. Έγινε φίλε, έγινε, έφυγε κιόλας. Έγινε, εγώ δεν έχω ίδια άποψη με σένα. Για μένα τα ισοπεδώσουμε όλα, τα ρημάξουμε όλα, τα τελειώσουμε, να τα κλείσουμε και γεια σας. Α, τι ασχολούμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Ας μην κάνουμε ούτε μουντιάλ, ας μην κάνουμε τίποτα. Ας καταργήσουμε και τις σημαίες, τις πατρίδες, να μην έχουμε και σύνορα εντελώς. Κάτι πρέπει να έχουμε, ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να έχουμε. Okay, έχουμε αλλάξει πάρα πολύ το χάρτη, το status quo σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κάτι πρέπει να διατηρήσουμε κιόλας. Ήδη έθιμα τα έχουμε ρημάξει, τα πάντα όλα. Κάτι πρέπει να αφήσουμε τέλος πάντων. Λοιπόν. Σήμερα θα σας πω και ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζεται για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη την ημέρα. Επίσης κερδίζετε και έκπτωση συνέπειας 10%. Έτσι απλά volton.gr ή 11300. Ήδη το βουνό εδώ, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης έτοιμος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων είναι δίπλα μου. Αμέσως μετά δύο τρομεροί τύποι, έτσι από τα βάθη της Αμαζονίας, από την Γκουιάνα, το Πούμα, Γιάννης Πάγκος με τον έτερο
συμπαρουσιαστή του από το Σότσι, τον Γιώργο Ζαΐρη, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Εκεί έχουμε ενημέρωση με την μπάλα σέντρα με Γιώργο Μπούζο και τα Ραφάλ, Ντακώτες, Στούκας και δεσημαζεύεται. Μαζί το απόγευμα από την έκθεση με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.